Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου του 2016. Θα πάμε ευθύς αμέσως και μετά θα παρουσιάσουμε όλα τα θέματα της σημερινής ημέρας. Έχουμε δηλώσεις μετά τη συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, με τον Τζιάννη Πιτέλα, τον επικεφαλής των Ευρωσοσιαλιστών. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και θα πούμε όλα μετά. Θα υψώσουν το δικό τους τείχος απέναντι στα τείχη της ντροπής που υψώνουν στα σύνορα οι δυνάμεις που είναι επηρεασμένες από τη ρητορική της ακροδεξιάς. Ο λόγος που η ακροδεξιά ρητορία βρίσκει έδαφος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη έχουν επικρατήσει οι πολιτικές της λιτότητας που έχουν γεννήσει φτώχεια και περιθωριοποίηση. Χρειάζεται λοιπόν σήμερα περισσότερο από ποτέ η Ευρώπη να αλλάξει πορεία. Και για να αλλάξει η Ευρώπη πορεία χρειάζεται να αλλάξουν οι συσχετισμοί, οι πολιτικοί συσχετισμοί μέσα στην Ευρώπη. Η σύγκρουση που βιώνουμε σήμερα στο εσωτερικό της Ευρώπης δεν είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στα κράτη. Είναι μια σύγκρουση πολιτική ανάμεσα σε ιδέες. Ανάμεσα στις προοδευτικές και στις συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά. Μια σύγκρουση, δυστυχώς, ίσως χωρίς ενδιάμεσες εκδοχές και βολικές αλλά ανιστόρητες υπεκφυγές. Παίρνοντας λοιπόν θέση σε αυτή τη σύγκρουση, ο ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα είναι ο βασικός κορμός της ελληνικής κυβέρνησης από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά όλες οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης, ανεξαιρέτως σε ποια πολιτική οικογένεια ανήκουν, πρέπει να αρχίσουν έναν ουσιαστικό πολιτικό διάλογο. Και αυτόν τον διάλογο πρέπει να τον προσανατολίσουμε στην ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί στην κατεύθυνση της επαναπροσέγγισης των ιδρυτικών της αρχών και αξιών. Χρειάζεται να επανιδρύσουμε την Ευρώπη στη βάση των αρχών του ανθρωπισμού, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνοχής. Και βεβαίως της πολιτικής ισοτιμίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω βαθιά ότι δεν μπορεί να υπάρξει ενωμένη Ευρώπη, ούτε καν στη σημερινή της μορφή, χωρίς απόλυτο σεβασμό στους κοινούς κανόνες και στις κοινές ευθύνες, στις κοινές δεσμεύσεις. Πιστεύω ότι οι μονομερείς πρωτοβουλίες, ιδίως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα σαν το προσφυγικό, οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κινήσεις και πρωτοβουλίες που υποσκάπτουν τα θεμέλια και τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να επισημάνω ότι η αλληλεγγύη στην Ευρώπη δεν μπορεί να τελειώνει εκεί που αρχίζουν οι μετρήσεις της κοινής γνώμης και οι δημοσκοπήσεις. Ή δεν μπορεί να είναι μια ρητορική η οποία σταματά όταν βρισκόμαστε μπροστά από κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Οι δυνάμεις, οι προοδευτικές, αλλά και κάθε δύναμη που αισθάνεται ότι ανήκει στο λεγόμενο δημοκρατικό μπλοκ, έχει μόνο να χάσει αν υιοθετήσει τη ρητορική της ακροδεξιάς, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αποτρέψει την άνοδο της ακροδεξιάς σε επικείμενες εκλογές. Όταν υιοθετείς την ατζέντα της ακροδεξιάς, της κάνεις το μεγαλύτερο δώρο. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης μπορούμε να ξαναβρούμε κοινό βηματισμό και κοινό τόπο σε ένα κοινό στόχο. Όπως είπα πιο πριν, να υψώσουμε τύχη στις δυνάμεις που υψώνουν τύχη και διχάζουν την Ευρώπη σήμερα. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση θα σταθεί στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Ο ελληνικός λαός ήδη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, να αναδείξουμε δηλαδή το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης, δίνοντας από το υστέρημά μας προκειμένου να συμπεριφερθούμε με ανθρωπιά
σε κυνηγημένους και κατατρεγμένους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Θα διεκδικήσουμε λοιπόν και η Ευρώπη στο σύνολό της να έχει την ίδια συμπεριφορά. Θα διεκδικήσουμε και θα απαιτήσουμε η αλληλεγγύη να είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα διεκδικήσουμε να τηρούνται οι κοινές αποφάσεις. Κυρίως θα διεκδικήσουμε να μοιραστούμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευθύνη απέναντι σε μια κρίση που μας υπερβαίνει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί αν το μέλημά μας είναι ο καθένας να τα βγάλει πέρα μόνος του στη χώρα του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει μέλλον και προοπτική όταν είναι μια ένωση συνευθύνης και δίκαιου, υποχρεωτικού, αναλογικού διαμερισμού των βαρών και της ευθύνης απέναντι και στα καλά και στα δύσκολα. Σήμερα περνάμε μια δυσκολία και αυτή τη δυσκολία πρέπει να την περάσουμε όλοι μαζί. Ή όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε ή όλοι μαζί θα αποτύχουμε. Grazie Alexis. Dico con molto affetto. Σε ευχαριστώ, Αλέξη. Sono felice di essere qui. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα, Ateniese, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Che è una culla della democrazia. Που είναι ένα λίκνο δημοκρατίας. Rispetto alla mia θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με την τελευταία μου επίσκεψη στην Ελλάδα τον προηγούμενο Μάιο, διαπιστώνω ότι η χώρα είναι πιο δυνατή, μια χώρα που πρωταγωνιστεί στην ευρωπαϊκή πολιτική. Θα ήθελα όμως να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εγώ δεν βρίσκομαι εδώ συντελεστής της εγχώριας πολιτικής για να εκφέρω απόψεις σχετικά με αυτή την κυβέρνηση και την προηγούμενη κυβέρνηση. Βρίσκομαι εδώ για να στείλω ένα μήνυμα. Η Ελλάδα δεν θα πρέπει να αφαιθεί μόνη της στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει το προσφυγικό και την οικονομική κρίση. Αυτές δεν είναι προκλήσεις που αφορούν μόνο την Ελλάδα. Αφορούν όλη την Ευρώπη. Από κοινού, με σένα, Αλέξη, και με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, θα πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε τρία σημεία. Πρώτο μέτωπο, κρίση των προσφύγων. Πέρσι η Ελλάδα δέχτηκε περίπου 800.000 πρόσφυγες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός αυτός ο αριθμός. Είναι σαν να λέγαμε ότι η Γερμανία δέχτηκε μέσα σε ένα χρόνο 7 εκατομμύρια πρόσφυγες, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά διαστάσεων. Χιλιάδες ζωές σώθηκαν. Πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια, απίστευτη προσπάθεια που καταβλήθηκε. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το λαό και τις ελληνικές αρχές για όσα έκαναν και για όσα συνεχίζουν να κάνουν. Και πιστεύω ότι οι πολίτες της Μυτιλίνης και της Λαμπεντούζα πραγματικά είναι άξιοι της απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. Βεβαίως η Ελλάδα μόνη της δεν μπορεί να τα καταφέρει. Σήμερα επισκέφτηκα το σχιστό και είδα ότι οι αρχές καταβάλουν κάθε προσπάθεια. Τώρα είναι η σειρά της Ευρώπης. Η Ευρώπη θα πρέπει να επιτελέσει το καθήκον της. Υπάρχουν δύο αρχές. Μη διαπραγματεύσιμες. Η πρώτη αρχή είναι η αρχή της αλληλεγγύης. Η δεύτερη αρχή είναι ο καταμερισμός του βάρους, ο καταμερισμός των υποχρεώσεων. Και υπάρχει και μια τρίτη αρχή, ότι οι κανόνες πρέπει να την χάνουν σεβασμού. Όταν ζει κανείς σε μια οικογένεια, σε ένα εθνικό όργανο, οι κανόνες θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί, γιατί οι κανόνες έγιναν δεκτοί όταν υπήρξε είσοδος σε αυτή την οικογένεια, σε αυτό το θεσμικό όργανο. Όταν δεν υπάρχει σεβασμός των κανόνων, προκύπτει η αναρχία. Και με την αναρχία δεν μπορεί να υπάρξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να στείλω ένα μήνυμα, ένα ισχυρό μήνυμα, ενδεχομένως το τελευταίο μήνυμα.
στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, στον πρωθυπουργό της Πολωνίας, στον πρόεδρο της Τσεχίας, στον πρόεδρο της Σλοβακίας, σε όλους εκείνους τους επικεφαλής κρατών που μέχρι τώρα υιοθέτησαν διαφορετικές απόψεις από αυτές που αποφασίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εμπόδισαν τη μετεγκατάσταση των προσφύγων. Θέλω να τονίσω, χαιρόμαστε που η Πολωνία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας χαροποιεί το ότι η Σλοβακία, η Ουγγαρία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε φίλοι του ευρωπαϊκού λαού, των Πολωνών, των Σλοβάκων, των Τσέχων. Αυτό όμως που δεν είναι δυνατό σε καμία περίπτωση είναι να βρίσκεται κανείς σε μία οικογένεια και οι κανόνες να ισχύουν μόνο για μερικά από τα μέλη αυτής της οικογένειας. Αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον αυτή η οικογένεια, δεν υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνομαι σε εσάς. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα των προσφύγων υψώνοντας τείχους, βάζοντας συρματοπλέγματα. Bisogna attuare θα le decisioni πρέπει prese. Να εφαρμοστούν οι αποφάσεις που από κοινού λάβαμε. Μεγαλύτερη προαγρύπνηση στα εξωτερικά σύνορα. Hot spot. Η Ελλάδα δημιούργησε τέσσερα hot spot, τέσσερα κέντρα καταγραφής, συν δύο κέντρα μετεγκατάστασης. Πέντε, δεν ξέρω. L'Italia ha fatto la stessa cosa. Η Ιταλία έκανε το ίδιο πράγμα. Dove si è bloccato il sistema? Si è bloccato nella ricollocazione. Πού μπλοκαρίστηκε το σύστημα? Σε επίπεδο μετεγκατάσταση. Γιατί αν οι άνθρωποι φτάνουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα καταγράφονται. Και προσφέρεται η πρώτη ανθρωπιστική βοήθεια. Προσφέρεται τροφή. Προσφέρονται φάρμακα. Αρρωγή. Φροντίδα. Και μετά οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες γιατί μπλοκάρονται. Δεν λειτουργεί πλέον το σύστημα και εμείς δεν θα επιστρέψουμε να γίνει η Ελλάδα ένα πελώριο λάγκερο που μπαίνει κανείς μέσα και δεν μπορεί να βγει. Αυτός είναι αγώνας ζωής, πολιτικός αγώνας, αγώνας ηθικός για να σώσουμε την Ευρώπη. Διαφορετικά δεν θα σωθεί η Ευρώπη. Και αυτό έχει σχέση και με το Σέγγεν. Γιατί το να θεωρήσουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα των μεταναστών και των προσφύγων αντιμετωπίζεται ορθώνοντας εσωτερικά σύνορα είναι μια κουταμάρα, είναι μια τρέλα. Δεύτερο σημείο. Θα θέλαμε να συνεργαστήσουμε μαζί σου, Αλέξη, σε ό,τι αφορά την οικονομία. Θα ήθελα να με αφήσω ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Ο χρόνος με τις αβεβαιότητες τελείωσε. Η Ελλάδα εφαρμόζει μια συμφωνία. Όλα τα μέρη όμως θα πρέπει να επιτελέσουν το καθήκον τους. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πιστεύω ότι έχουν απόλυτη συνείδηση ότι οι συνθήκες για να γίνει το πρώτο review υφίστανται. Θα ήθελα να απευθυνθώ το νομισματικό ταμείο έτσι ώστε να κάνει επικοδομητικά το έργο του. Να μην παρεμποδίζει τα πράγματα διαφορετικά. Θα δικαιώσει αυτούς που λένε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να τα βγάλουν πέρα και μόνο τους. Υπάρχουν οι συνθήκες έτσι ώστε πριν από το Καθολικό Πάσχα να τελειώσει το πρώτο review, η πρώτη αξιολόγηση. Και βεβαίως μετά θα πρέπει να μιλήσουμε και για την ελάφρυνση του χρέους. Τέλος, το τρίτο σημείο αφορά το μέλλον των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Και εδώ θα ήθελα να είμαι σαφής, θα ήθελα να αποφύγουμε παρεξηγήσεις. Ενδεχομένως παρεξηγήθηκε από κάποια εφημερίδα κάποια φράση μου. Ξέρω πολύ καλά ότι ο Αλέξης έχει μια πολιτική ιστορία διαφορετική από τη δική μου.
Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ, το ιστορικό κόμμα του ελληνικού σοσιαλισμού, ξέρω ότι η κυρία Φόφη γεννηματά καταβάλει κάθε προσπάθεια προς όφερος της χώρας της. Ακόμα και όταν μερικές φορές απευθύνει κάποια κριτική στον Αλέξη, τι κάνει θεωρώντας ότι είναι προς όφελος της χώρας της. Ξέρω επίσης ότι οι τέσσερις βουλευτές μου που ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ και στο ποτάμι και εκείνοι επιτελούν το καθήκον τους. Εγώ δεν βρίσκομαι εδώ για κανέναν άλλο λόγο, για να αλλάξω τα πράγματα. Βρίσκομαι εδώ για να πω στον Αλέξη και στις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ως σοσιαλιστής, ας συνεργαστούμε. Αυτό δεν σημαίνει επουδενή ότι τίθεται θέμα προσχώρησης της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Δεν θα πρέπει όλα να γίνουν σε επίπεδο τυπολατρίας. Υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο. Η προσχώρηση στο Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν ζητήθηκε και αν είχε ζητηθεί δεν θα ήταν δική μου δουλειά να το αποφασίσω. Υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο. Η ιδέα ότι μπροστά σε τόσο σημαντικές προκλήσεις που συνταράσουν τον κόσμο, συνταράσουν την Ευρώπη, από κοινού οι δυνάμεις της αριστεράς, σοσιαλιστικές, προοδευτικές, μπορούν να συνεργαστούν για το κοινό καλό. Και λέω και κάτι περισσότερο. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν. Αυτό το νόημα έχει παρουσία μου εδώ. Και θέλησα να ξεκαθαρίσω οποιαδήποτε παρανόηση. Με τον Αλέξη δίνουμε έναν αγώνα. Ζωής ή θανάτου. Σήμερα δεν τίθεται υποσυζήτηση ένα μικρό πρόβλημα, μια λεπτομέρεια, μια κρίση. Σήμερα τίθεται υποσυζήτηση η ύπαρξη αυτού που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο αξιών και αρχών. Γεια σας, Μαρτίζα από το Reuters. Με ποια αιτήματα θα προσέλθετε και ποια θα είναι η πρότασή σας στην έκτακτη σύνοδο. Με ποια αιτήματα, με ποια πρόταση θα προσέλθετε στην έκτακτη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου. Καταρχάς, ελπίζω μέχρι να προσέλθουμε σε αυτή τη σύνοδο κορυφής να έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα και διωγγώνεται. Δηλαδή, την διαρκώς σταθερή ροή προσφύγων από τις τουρκικές αρχές τα ακτές στα ελληνικά νησιά και τον ταυτόχρονο εγκλωβισμό τους στο ελληνικό έδαφος, καθώς με μονομερείς δράσεις και ενέργειες, πέρα και έξω από όσα συμφωνήσαμε στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής, δεν μπορούν να περάσουν τα σύνορα της Ελλάδας με την πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και να προχωρήσουν στην Σερβία, στην Κροατία, στη Σλοβενία, στην Κεντρική Ευρώπη, γιατί εκεί είναι ο στόχος τους, δεν είναι να μείνουν στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η πρότασή μας, η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι σε όλες τις χώρες, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ απλή. Πρέπει ως Ευρώπη να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κρίση, ίσως τη μεγαλύτερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετακίνηση πληθυσμών. Αυτό δεν μπορεί να αφορά μόνο τις χώρες της διαδρομής ή και του προορισμού. Εφόσον είναι μια κρίση που υπερβαίνει τις χώρες αυτές, πρέπει να αντιμετωπιστεί από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η θέση και η στάση της Ελλάδας είναι σαφής. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μία δεσμευτική για όλους και από όλους απόφαση για τον αναλογικό υποχρεωτικό διαμερισμό της ευθύνης και των προσφυγικών ροών σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλογικά, επαναλαμβάνω, με τις δυνατότητές τους. Αυτό νομίζω είναι το μόνο
απολύτως λογικό και δίκαιο που πρέπει να αποφασίσει η Ένωση αν θέλει να είναι Ένωση. Δηλαδή δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δομείται σε μια λογική όπου κανόνες θα υπάρχουν για ορισμένους και για κάποιους άλλους θα υπάρχουν μόνο ωφέλη. Και θεωρώ αδιανόητο σήμερα χώρες που δεν έχουν δεχθεί να πάρουν ούτε έναν πρόσφυγα να έχουν και την άνεση να κουνούν το δάχτυλο σε χώρες όπως η Ελλάδα που δέχεται το μεγάλο αυτό βάρος και που το λέω με περηφάνεια η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας έχει σταθεί στο ύψος των πανανθρώπινων αξιών των κοινών ευρωπαϊκών μας αξιών και προσφέρουν από το υστέρημά τους γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρίσκεται σε οικονομική κρίση βοήθεια στους καταντρεγμένους αυτούς ανθρώπους που φεύγουν από τις αιστείες τους. Άρα λοιπόν είναι απολύτως σαφής η θέση μας και ελπίζω ότι μέχρι τις 7 του μηνός απέναντι σε αυτή τη θέση να τοποθετηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης, γιατί επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο κράτη η Ευρώπη, έχει και ένα κοινοβούλιο, έχει και πολιτικές δυνάμεις, αλλά ελπίζω και όλες οι χώρες με απόλυτη σαφήνεια να τοποθετηθούν σε αυτό το απολύτως λογικό και δίκαιο αίτημα. Κύριε Πρωθυπουργέ, Μιλιώνης Γιώργος από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στη συνέχεια αυτής της ερώτησης, με ποιες θέσεις θα προσέλθει η Ελλάδα με αφορμή και την αμφιλεγόμενη στάση της Τουρκίας απέναντι στην απόφαση που ελήφθη για την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Και πώς θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε την υλοποίηση, η Ελλάδα δηλαδή, ακόμα και μιας δεσμευτικής απόφασης, γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι έχουν ληφθεί πολλές φορές αποφάσεις και μετά υπάρχουν επαναχωρήσεις. Σας ευχαριστώ. Νομίζω θα γνωρίζετε ότι προχθές το βράδυ υπήρξε ένα οριστικό κλείσιμο της συμφωνίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στη βάση της απόφασης των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες καθορίστηκε απολύτως το Operation Plan, το επιχειρησιακό σχέδιο και το ΝΑΤΟ νομίζω οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ από ίσως και την ώρα που συζητάμε να έχουν ξεκινήσει την δραστηριοποίησή τους. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει στο επιχειρησιακό του πλάνο καμία εξουσιοδότηση να αναλαμβάνει δράση για την παρεμπόδιση των προσφυγικών ροών, αλλά έχει τη δυνατότητα μέσα από την τεχνολογία, την υψηλή τεχνολογία που οι φρεγάτες διαθέτουν, να εντοπίζει τις κινήσεις των διακινητών στις τουρκικές ακτές και να ειδοποιεί την Frontex και το τουρκικό λιμενικό και το ελληνικό βεβαίως αν πρόκειται για τα ελληνικά ύδατα, ώστε να παρεμβαίνουν. Θέλω για άλλη μια φορά να πω ότι ως ό,τι αφορά τα ελληνικά ύδατα υπάρχει προφανώς το επιχειρησιακό σχέδιο του ΝΑΤΟ, υπάρχει όμως και η διεθνή συνομιμότητα. Και υπάρχει και η συνθήκη της Γενέβης, την οποία οφείλουμε όλοι να τηρούμε. Συνεπώς όταν υπάρχουν άνθρωποι στη θάλασσα που κινδυνεύει η ζωή τους και βρίσκονται στα ευρωπαϊκά ύδατα, στα ελληνικά δηλαδή, στα ευρωπαϊκά ύδατα, το μόνο που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οι δυνάμεις της ελληνικής ακτοφυλακής είναι να κάνουν διάσωση και να τους περισυλλέγουν. Συνεπώς, αν πραγματικά θέλουμε να σταματήσουμε τις ροές, και πιστεύω ότι μπορούμε να σταματήσουμε τις ροές, είναι να εντοπίσουμε αυτό το κύκλωμα της διακίνησης στα τουρκικά παράλια, να εντοπίσουμε, αν θέλετε, ακόμα και αυτή τη μεγάλη βιομηχανία, διότι αυτοί οι άνθρωποι κάπως έρχονται. Δεν έρχονται κολυμπώντας, έρχονται πάνω σε κάποιες βάρκες. Υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία αυτή τη στιγμή στην άλλη πλευρά. Και είναι βιομηχανία διακινητών, δηλαδή ανθρώπων που αυτή τη στιγμή εσχροκερδούν πάνω στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη προσδοκία. Και αυτοί είναι οι smugglers, οι διακινητές. Αυτούς πρέπει να τους χτυπήσουμε. Και πιστεύω ότι θα υπάρξει
κοινή βούληση. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που στις 7 του μηνός θα βρεθούμε ξανά μαζί με την Τουρκία σε μια σύνοδο κορυφής, για να δούμε τόσο τα αποτελέσματα της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου του ΝΑΤΟ, αλλά βεβαίως να συζητήσουμε και με τον Τούρκο Πρωθυπουργό το κατά πόσο μπορούμε να προβούμε σε ακόμα περαιτέρω ενέργειες για να είναι αποτελεσματική η προσπάθειά μας για να σταματήσει αυτή η αθλειότητα, δηλαδή η διακίνηση ανθρώπων στο Αιγαίο. Κρίκα από την Αλφα. Κύριε Πρόεδρε, η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει με ορνομερείς ενέργειες. Ακούσαμε σήμερα τον κύριο Μουζάλα να λέει σε συνέντευξή του ότι αν και δεν το επιθυμούμε, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μονομερείς ενέργειες. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι ενέργειες? Και μία ερώτηση που αφορά και τον κύριο Πιτέλα. Βλέπουμε πολλές χώρες το τελευταίο καιρό να κουνούν τον δάκτυλο στην Ελλάδα, ενδεχομένως για κάποιες καθυστερήσεις, κάποιες παραλήψεις. Τώρα, με δεδομένη αυτή τη σκληρή στάση της Αυστρίας και άλλων χωρών, αυτές οι χώρες που προχωρούν σε μονομερείς ενέργειες μπορούν να υποστούν κάποιες κυρώσεις? Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι κυρώσεις? Ευχαριστώ. Danny, do you want to start? Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπε ο Επίτροπος Μετανάστευσης, ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Γιούνκερ. Η απόφαση της Αυστρίας δεν είναι ευθυγραμμισμένη, δεν συνάδει με τους ευρωπαϊκούς νόμους. Εγώ τη θεωρώ μια λανθασμένη απόφαση. Ακόμα πιο λανθασμένη θεωρώ την στάση των χωρών της ομάδας Βίσεγκράντα που δεν προχωράν στη μετεγκατάσταση, που δεν δέχονται την ιδέα των ποσοστώσεων, που είναι η μοναδική ιδέα που επιτρέπει την διαχείριση αυτού του φαινομένου. Θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις, θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε. Ερωτηματικό στο τέλος. Εγώ προτιμώ σε αυτή τη φάση να απευθύνουμε μία έκκληση και να πούμε, ας τα δούμε τα πράγματα λογικά. Ας τα σκεφτούμε, ας προσπαθήσουμε να κυριαρχήσει το συμφέρον όλων. Ας μην επιτρέψουμε να κυριαρχήσει ο εγωισμός. Είναι σαφές, όπως θύμισα προηγουμένως, ότι η ένταξη σε μια κοινότητα σημαίνει ότι μοιραζόμαστε και τις χαρές και τις λύπες. Δεν μπορεί κανείς να παίρνει μόνο από τα διαρθρωτικά ταμεία και μετά, όταν τίθεται το θέμα του να κάνει κάτι προς όφελος όλης της οικογένειας, να σταματάει κανείς. Δεν μπορεί κανείς. Είναι μέλος μιας οικογένειας με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να υπάρχει λαβήν, πρέπει να υπάρχει και δούνε. Η Ελλάδα θα προσέλθει στην επόμενη σύνοδο κορυφής με στόχο να υπάρχει κοινή απόφαση ικανοποιητική, η οποία θα τηρηθεί από όλες τις πλευρές. Και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί μία ένωση εταίρων η οποία έχει κανόνες. Και θα θυμηθώ κάτι το οποίο κάποιοι μας έλεγαν εμάς τον Ιούλιο, που μας έλεγαν ότι βεβαίως σεβόμαστε το δημοκρατικό δικαίωμα του ελληνικού λαού, αλλά και εσείς πρέπει να σεβαστείτε τους κανόνες, τους κοινούς. Pacta sunt servanda μας έλεγαν, και τώρα θα τους το πούμε και εμείς αυτό. Και πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε μονομερείς κινήσεις. Άλλωστε, είναι μια θέση που πιστεύω αυτή που έχουμε και θα έχουμε στην Σύνοδο Κορυφής, που δεν θα είναι θέση της Ελλάδας, αλλά θέση της μεγάλης πλειοψηφίας των κρατών μελών. Το ελπίζω. Το ελπίζω, διότι είναι μια θέση δίκαιη και φιλοευρωπαϊκή. Οτιδήποτε άλλο διχάζει την Ευρώπη και την οδηγεί σε αδιέξοδο. Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι, δεν το κόψαμε γιατί είναι βραδιά πάρα πολύ κρίσιμη. Προσφυγικό θέμα, να κάνω την παρουσία Σαμαλία Κάτσου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από την κυρία Δημοσθένη Κούκουνα. Θα είναι χρήσιμο στο δεύτερο το κομμάτι, ιστορικό συγγραφέα και ιστορικό αναλυτή. Θα κουβεντιάσουμε πάρα πολλά και για το ζήτημα αυτό με του εκβιαστέ κλπ. Και θα πάμε λίγο πίσω να δούμε στην ελληνική ιστορία, να δούμε σε διάφορε στιγμέ τον τύπο και πιο πίσω. Λοιπόν, τον ελληνικό τύπο, όλα αυτά τα οποία
Περάσαμε. Λοιπόν, και Θάνος Πασχάλης, εκλεκτός συνάδελφος. Καλησπέρα, Θάνο. Πάμε να ξεκινήσουμε από σένα. Ή μάλλον όχι, μην το κάνουμε, γιατί έχουμε φύγει εντελώς από το χρόνο. Πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μόλις θα έρθουμε να ξεκινήσουμε από τον Θάνο Πασχάλη να κάνουμε μία ανασκόπηση. Τι υπόθηκε μέχρι τώρα. Των αυτών που ακούσαμε. Πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα κωδικοποιήσουμε όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Θάνο τον Πασχάλη. Επειδή μπήκαμε κατευθείαν στο θέμα, γιατί είχαν αρχίσει οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τον Τζιάνι Πιτέλα, να πούμε ότι η Σερβία καταρχάς ετοιμάζει λίγο βοήθεια, η Κομισιόν ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ελλάδα λόγω της καταστάσεως εδώ, γιατί είναι καμιά εικοσαριά τουλάχιστον. Έτσι λέει το Υπουργείο, έτσι δεν είναι, 20.000 περίπου ότι είναι εγκλωβισμένοι. Εμείς δηλώσαμε περίπου, από ό,τι λένε και οι ευρωπαϊκές χώρες, περίπου 25.000. 25.000 κάπου εκεί. Και ότι η Σερβία, τα Σκόπια, Σλοβενία, η Κροατία και η Αυστρία έχουν αποφασίσει να κλείσουν τα σύνορα. Αυτά και να επιτρέπουν την είσοδο μόνο 850 μεταναστών ή προσφύγων ημερησίως. Ναι, υπάρχει μια εξέλιξη. Θα πάμε μετά, γιατί τρέχουν πάρα πολλά θέματα σε όλα τα μέτωπα. Για το άλλο το ζήτημα, θα ξεκινήσουμε εμείς από το προσφυγικό. Υπάρχει η απολογία των κατηγορουμένων για τη συμμορία, αυτή το δίκτυο των εκβιαστών και υπάρχει και στα αυριανά του Σαββάτου της εφημερίδας, η εφημερίδα Παραπολιτικά δημοσιοποιεί ένα τιμολόγιο που εμπλέκει έναν από τους κατηγορούμενους με πολιτικό κόμμα. Θα τα δούμε σε λίγη ώρα. Αυτή είναι η εφημερίδα, γράφει μισθός. Και νομίζω μαθαίνουμε τώρα ότι θα υπάρξει και αντίδραση, άμεση αντίδραση κυβέρνησης. Λέει μισθός 18.000, τα βλέπεις Θάνο, γιατί δεν βλέπεις αυτήν την απόσταση τόσο μακριά. Μισθός 18.450 ευρώ στον εκβιαστή από Σαμαρά, στο payroll της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Μάλιστα. Λοιπόν, και να δούμε γιατί, εντάξει, αυτό να δούμε εφημερίδα Παραπολιτικά αύριο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το προσφυγικό πρώτα απ' όλα. Θάνο Πασχάλη, τι ακούσαμε πριν. Καταρχάς αναφέρομαι ότι σήμερα επισκέφθηκε τη χώρα μας ο Τζιάνι Πιτέλα. Ο Τζιάνι Πιτέλα είναι ο επικεφαλής της σοσιαλιστικής ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο και μάλλον συνεχίζονται ακόμη οι δηλώσεις. Να πούμε καταρχάς ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο προσφυγικό, επιτέθηκε στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες κάτω από την ομπρέλα της Σερβίας, χώρες όπως η Τσεχία, Σλοβακία κτλ. Έχουν αποφασίσει να υψώσουν φράχτη και να περιορίσουν τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Είπε λοιπόν ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τον εγκλωβισμό των προσφύγων και των μεταναστών στη χώρα μας με το κλείσιμο των συνόρων το οποίο επιχειρούν αυτές οι συγκεκριμένες χώρες, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα πρέπει να μοιραστούν τις ευθύνες και να αναλάβουν και τις ευθύνες τους και όσον αφορά τον αριθμό των προσφύγων και των μεταναστών, ο οποίος, όπως τόνισε, θα πρέπει να κατανεμηθεί αναλογικά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα και μάλιστα κατηγόρησε αυτές τις χώρες. Δεν μπορεί, όπως είπε, να μας κουνούν το δάχτυλο τη στιγμή που ορισμένες από αυτές τις χώρες δεν έχουν μέχρι σήμερα δεχθεί ούτε έναν πρόσφυγα. Αναφερόμενος στο θέμα του ΝΑΤΟ, είπε ότι ξεκίνησε η δραστηριοποίησή του με τις φρεγάτες στο Αιγαίο. Στόχος είναι όχι να περισυνελέγει και να μεταφέρει πρόσφυγες και μετανάστες στα μικρασιατικά παράλια, αλλά να ενημερώνει, να εντοπίζει και να ενημερώνει τη Frontex και την ελληνική και τουρκική ακτοφυλακή από πού ξεκινούν οι βάρκες για να στη συνέχεια να αναλαμβάνουν οι ίδιες και στόχος, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι να χτυπηθεί η βιομηχανία διακινητών στην άλλη πλευρά, δηλαδή στην τουρκική πλευρά, η οποία εσκροκερδεί σε βάρος της ανθρώπινης ανάγκης. Σε ερώτηση αν στην ερχόμενη σύνοδο κορυφής στις 6 Μαρτίου πρόκειται η χώρα μας να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες, είπε ότι η απόφαση που θα ληφθεί από τη σύνοδο κορυφής θα πρέπει να τηρηθεί από όλες τις πλευρές και πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε μονομερείς ενέργειες. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Πιτέλα, και αυτός επιτέθηκε στις χώρες οι οποίες κάτω από την ομπρέλα της Αυστρίας είχαν πριν από λίγες μέρες τη μίνι σύνοδο. Πρόκειται για τις χώρες της Δυτικής Βαλκανικής, όπως η Σερβία, τα Σκόπια και άλλες χώρες, όπως
Αναφέρθηκε επίσης και σε άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπως Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία κτλ., οι οποίες υιοθέτησαν διαφορετικές απόψεις και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται σε μια οικογένεια εννοώντας την ευρωπαϊκή οικογένεια. Εντάξει, και χωρίς όμως να τηρούν τους κανόνες. Ναι. Δεν μπορεί, όπως είπε, οι κανόνες να τηρούνται μόνο από λίγους. Λοιπόν, και να κλείσω με ένα στοιχείο που είναι σημαντικό. Είπε χαρακτηριστικά ότι ήρθα στην Ελλάδα όχι ζητώντας συνεργασία με το, το ΣΥΡΙΖΑ και όχι προσχώρηση της αριστερής ομάδας στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών. Επειδή έχει έρθει και για το συνέδριο του ποταμιού αύριο, και αυτός και ο Φερχόφστατ νομίζω ήταν στο Περιστέρι. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, δύο λεφτά τώρα, λίγο με τη σειρά. Αυτά ακούσαμε πριν από λίγο γιατί τα δώσαμε και όλο ζωντανά. Θέλει ο Δημοσθένης Κούκουνας σε ένα σχόλιο για το τι είχε ακουστεί ή να πάμε... Όχι. Ναι, θα πάμε πιο μετά. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε από τα σημερινά θέματα πάλι για το προσφυγικό. Προκόπης Παυλόπουλος, ο Επίτροπος, ο κ. Αβραμόπουλος, ο κ. Βούτσης. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις, να δούμε όλα τα θέματα αυτής της ενότητας και να τρέξουμε λίγο γιατί χάσαμε πάρα πολύ χρόνο με τις δηλώσεις και επανερχόμαστε. Πάμε. Υπάρχουν οι θεσμικοί αρμοί για να ληφθούν αποφάσεις που θα γίνουν σεβαστοί από όλους. Δεν το ζούμε μόνο στην οικονομία. Το ζούμε κυρίως στο προσφυγικό σήμερα και είναι ευτυχή στην κυρία που είναι εδώ ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ζει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το φαινόμενο, το κορυφαίο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο Υπουργών, λαμβάνει αποφάσεις, τις οποίες αγνοούν επιδεικτικά άλλα κρατημέλια ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι θεσμοί συνεκτικής αντιμετώπισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως μηχανισμοί κυρώσεων που μόνο από όργανα με δημοκρατική προέλευση θα μπορούσαν να προέλθουν. Ο χρόνος όμως, πρέπει να το πούμε, δεν είναι πια σύμμαχός μας, δεν είναι μαζί μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου χθες το βράδυ είναι ενθαρρυντικά, αλλά εμείς που ζήσαμε από μέσα τις συζητήσεις πρέπει να σας πω ότι βγήκαμε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Τα μηνύματα ξεκάθαρα. Να τελειώνουμε πια με τις μονομερείς, διμερείς και τριμερείς δράσεις. Η Ευρώπη είναι ενιαία. Και χρησιμοποίησα χθες ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα, απευθυνόμενος σε κάποιες χώρες που δυστυχώς γυρνούν πίσω στο παρελθόν και μαζί τους ανοίγουν το δρόμο για να γυρίσει και η Ευρώπη στο σκοτεινό της παρελθόν. Είναι οι πολιτικές ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασισμένες να διαμορφώσουν μια στρατηγική υποδοχής και ενσωμάτωσης μερικών εκατομμυρίων ενδεχομένως προσφύγων μεταναστών από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, περιοχές που βρίσκονται σε γενικευμένη στρατηγική αποσταθεροποίησης λόγω πολέμων, εμφύλιων σειράξεων και θρησκευτικών φονταμενταλιστικών τάσεων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε και ο κύριος Μουζάλας, έτσι δεν είναι, για να έχουμε όλες δηλώσεις αυτής ενότητας. Πάμε να δούμε. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες. Οι μονομερείς ενέργειες μπορούν να γίνουν επίσης και από την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί να γίνει ένας Λίβανος για την Ευρώπη, μία αποθήκη ψυχών, ακόμα και αν αυτό παίρνει τη μορφή μιας μεγάλης χρηματοδότησης. In the next 10 days, we need tangible and clear results on the ground. Otherwise, there is a danger, there is a risk that the whole system will completely break down. We all have the responsibility to step up our efforts to apply the agreed European solutions. There is no time for uncoordinated actions. We agreed today between all the countries that from now on all relevant countries have to be involved when such measures are being taken or further tightened. And the measures affect other countries along the route too. We are all aware of the humanitarian consequences such measures can have, and especially in this time with Greece, and common solutions should also be found. Λοιπόν, πάμε να τα. Πριν περάσουμε στο άλλο θέμα, τα τρέχουμε λίγο τα ζητήματα, γιατί έχουμε φύγει με τον χρόνο. Λοιπόν, Θάνο, αυτά για αυτή την ώρα. Η επόμενη κίνηση, καταρχάς, έχουμε δώσει και ένα. Το δώσαμε σε τυλάκι από κάτω. Θα έρθει ο Τούσκ 3 Μαρτίου.
3 Μαρτίου. Και θα επισκεφτεί και χώρες της Βαλκανικής. Ναι, και εντάξει, υπάρχει μία κινητικότητα. Στην ουσία, Βασίλη, για να προετοιμάσει τη Σύνοδο Κορυφής στις 6 Μαρτίου, θα έχει και επαφές με χώρες της Δυτικής Βαλκανικής και φυσικά θα έρθει και στη χώρα μας. Είναι κρίσιμη αυτή η επίσκεψη. Και το πιο κρίσιμο από όλα είναι 6 δηλαδή, Μαρτίου η Σύνοδος. Περισσότερο, εγώ πιστεύω, επιχειρείται στο παρασκήνιο να υπάρξει, να επιβληθεί, αν θέλεις, σε αυτές τις χώρες να ακολουθήσουν τη γραμμή, την κεντρική γραμμή, η οποία και η κεντρική γραμμή αναμένεται να αποφασιστεί εν τέλει στις 6 Μαρτίου στη Σύνοδο Κορυφής. Βέβαια, το διάστημα μέχρι τότε είναι κρίσιμο, αυτό ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος πριν. Θα πρέπει δηλαδή να, τουλάχιστον και με τη συμβολή του ΝΑΤΟ τώρα, να υπάρξει περιορισμός ή το δυνατόν σε ένα βαθμό περιορισμός των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από την Τουρκία προς τη χώρα μας. Λοιπόν, ό,τι νεότερο φυσικά και για το προσφυγικό, τώρα έτσι θα πάμε με αυτό το θέμα, θα έχουμε συνεχείς ειδήσεις και αντιδράσεις από όλα τα σημεία του ενδιαφέροντος σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Πάμε να δούμε όμως, να τρέξουμε λίγο, να πάμε στο επόμενο θέμα ή μάλλον να δείξουμε και την δήλωση του κυρίου Καμένου, τις χθεσινές δηλώσεις για το θέμα του ΝΑΤΟ, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Το είχαμε πει και νωρίτερα. Πάμε να τη δούμε, την έχουμε. Πάμε να το δείξουμε. Ωραία. Όσοι σώζονται, παράνομοι μετανάστες, και πρόσφυγες, αυτοί θα επιστρέφονται στην Τουρκία. Επίσης, παραπέμπει στην αρχική πολιτική απόφαση ότι θα γίνεται πλήρης σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των χωρών. Θέλω να διευκρινίσω ότι η απόφαση του ΝΑΤΟ αναφέρεται σε, κατά γράμμα λέει στα αγγλικά, any person, δηλαδή συμπεριλαμβάνει και πρόσφυγες και μετανάστες. Όποιο πρόσωπο διασώζεται είτε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, είτε πριν ξεκινήσει από την Τουρκία, από τα παράλια της Μικράς Ασίας, είτε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, είτε όπου αλλού και έρχεται από την Τουρκία, επιστρέφει στην Τουρκία. NATO vessels can deploy in the territorial waters of Greece and Turkey. Greek and Turkish forces will not operate in each other's territorial waters and airspace. If allied vessels encounter people in distress at sea, they have to live up to their national responsibilities to assist. In case of rescue of persons coming via Turkey, they will be taken back to Turkey. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Στόλτεμπεργκ. Πάμε να δείξουμε σε αυτή την ενότητα και τη συνάδελφο στην ΕΡΤ. Ήταν χθες. Στην ΕΡΤ έκανε την μετάδοση με τους πρόσφυγες που είχαν πάει στο Στόμιο. Ήταν, νομίζω, στην έξοδο του Στομίου και λύγησε στον αέρα. Δείξτε το κι αυτό. Είναι, ναι, στη Λάρισα, σύνορα Λάρισας Πιερίας. Πάμε. Ότι είναι ο μόνος μας τρόπος για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Ξεκίνησαν με τα πόδια. Έχω δει πάρα πολλά παιδιά άρρωστα, με πυρετό. Έχω δει πάρα πολλά βρέφη σε καρότσια. Έχω δει πάρα πολλά μωρά ξυπόλυτα. Είναι μια εικόνα γροθιά στο στομάχι πάνω και συγκινούμε γιατί είμαι μάνα με δύο παιδιά και εγώ και νιώθω αυτό τον πόνο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Υπάρχει εδώ η αστυνομία. Υπάρχουν άνθρωποι που τους βοηθούν, που τους εξηγούν, που τους καθησυχάζουν. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η νύχτα. Λοιπόν, εντάξει. Η Μάνια Γουσιάρη. Η αποκρίτρια της ΕΡΤ στη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία. Λοιπόν, αξιολόγηση εντάχει, για να περάσουμε και στο άλλο το θέμα. Αξιολόγηση τι γίνεται, Θάνο? Η αξιολόγηση, υπάρχει ακόμη πάγος. Mm. Υπάρχει πάγος και από τα τεχνικά κλιμάκια, δηλαδή εντάξει υπάρχει επικοινωνία με τα τεχνικά κλιμάκια, αλλά υπάρχει πάγος ακόμη όσον αφορά τη στάση των επικεφαλής του κουαρτέτου, το πότε τελικά θα έρθουν στη χώρα μας. Υπάρχουν επαφές μέσω email για διάφορα ζητήματα. Βέβαια, να πούμε ότι τα κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να παραμένουν. Όπως είπε πριν και ο κ. Δραχασάκης σήμερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι θα πρέπει τάχιστα να προχωρήσει η αξιολόγηση, γιατί έχουμε μπροστά μας και το μέγα θέμα που λέγεται προσφυγικό. Τα δύο ζητήματα, τα κέρια ζητήματα για την επιστροφή τους, έχουν να κάνουν αποκλειστικά με το δημοσιονομικό κενό
για την τριετία μέχρι το 2018 και έχουν να κάνουν επίσης με το, κυρίως με το ασφαλιστικό, δηλαδή το συνταξιοδοτικό. Επ' αυτού λέγονται και γράφονται, υπάρχουν διάφορα σενάρια, υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις πλέον στο Υπουργείο Εργασίας να βληθούν λίγο οι κόκκινες γραμμές τις οποίες βάζει η κυβέρνηση όσον αφορά τις περικοπές της συντάξης. Φαίνεται ότι θα αποδεχτεί εν τέλει και περικοπές της κύριας συντάξης, βέβαια στις υψηλές κύριες συντάξεις. Και καταρχάς μιλάμε για το ταβάνι που υπάρχει στην κύρια σύνταξη, που σήμερα είναι 2.770 ευρώ, το συζητά να πάει στα 2.200 ευρώ έως 2.000, μιλάμε πάντα για μεικτά, δηλαδή να είναι το ταβάνι, να είναι το πλαφόν για την κύρια σύνταξη. Και όσον αφορά τις πολλαπλές συντάξεις, όπου εκεί πλέον μιλάμε, σήμερα το ταβάνι είναι 3.800 ευρώ μεικτά περίπου, να πάει γύρω στα 3.000. Κάπου εκεί. Λοιπόν, πάντως κλιμάκια πότε? Είναι, δηλαδή πότε... Η κυβέρνηση έχει πει ότι οι κυβερνητικές πηγές λένε ότι ενδεχομένως την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε τα καλά νέα. Να έρθουν και να έχουμε μία... Ναι, για να μπορέσει να κλείσει αυτή η αξιολόγηση με ό,τι έχει γραφεί και έχει ακουστεί και έχει διαμηνηθεί και από ευρωπαϊκής πλευράς πρόσφατα, ότι μέχρι το καθολικό Πάσχα ή μέχρι το Ορθόδοξο Πάσχα θα έχει κλείσει... Εντάξει, το καθολικό εννοούσε στην αρχή όταν... Το καθολικό θα έχει κλείσει δηλαδή το θέμα της αξιολόγησης για να πάμε πλέον στο επόμενο βήμα που είναι το βασικό για τη χώρα μας, που είναι η ρύθμιση του χρέους. Πάμε για να βάλουμε στην κουβέντα και το Δημοσθένη του Κουκούνα, τον οποίο τον φέραμε να γυρίσουμε λίγο πίσω στην ελληνική ιστορία και να δούμε αυτό το θέμα που έχει ξεσπάσει τώρα, αυτή η μπόχα, αυτή η δυσοδεία τώρα. Σήμερα είναι η απολογία των τριών των φερόμενων. Τώρα είναι τα δύο πρόσωπα, δεν μπορούμε να πούμε ονόματα, ο εκδότης και ένας δημοσιογράφος τέλειωσαν την απολογία τους και τώρα είναι ο τρίτος. Θα πάμε να δούμε το θέμα και μετά να γυρίσουμε ή να μας κάνει μια τι έχει γίνει σήμερα ο Θάνος Πασχάλης, δηλαδή αυτό είναι το κομβικό γεγονός, αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι η αυτή τη στιγμή στον ανακριτή. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, και αφού ολοκληρωθεί και η απολογία του τρίτου κατηγορουμένου, πλέον απομένει η συνάντηση, η επικοινωνία πλέον του εισαγγελέα με τον ανακριτή για να αποφασίσουν εν τέλει αν θα προχωρήσουν ή όχι στην προφυλάκηση των κατηγορουμένων. Των δύο κατηγορουμένων. Και να δει ποια είναι η ποινική του αντιμετώπιση. Πάμε να δούμε το θέμα, το οποίο περιλαμβάνει όλες αυτές τις εξελίξεις. Το είχε κάνει ο Βασίλης Τσεκούρας. Πάμε να δούμε. Το έχουμε, πάμε να το δούμε. Νέα στοιχεία και λεπτομέρειες για το πώς δρούσε το κύκλωμα των εκβιασμών στο οποίο φέρονται να συμμετείχαν ο εκδότης και δύο ακόμη δημοσιογράφοι προκύπτουν από τα στοιχεία της τοικογραφίας. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται το απόγευμα της Δευτέρας 22 Φεβρουαρίου με τη σύλληψη ενός εκδότη ιστορικής εφημερίδας και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και ενός ακόμα δημοσιογράφου ιδιοκτήτη οικονομικού site και εφημερίδων. Επίσης, συνελήφθη ένας δημοσιογράφος και διευθυντής επικοινωνίας μεγάλης τράπεζας που έχει εργαστεί στο παρελθόν στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών επί Κατερίνα Σαβαίδου, ως δημοσιογράφος στο γραφείο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών επί Υπουργείας Σταύρου Δήμα, αλλά και στην ΕΙΔΑΠ επί Διοίκησης Βαρθολομαίου. Την καταγγελία έκανε η υπεύθυνη του γραφείου τύπου της ΕΙΔΑΠ, που παρά τις απειλές ακόμη και για τη ζωή του παιδιού της, έφτασε την υπόθεση μέχρι τέλους, αποκαλύπτοντας με την καταγγελία της το κύκλωμα των εκβιαστών. Όσοι επί δεκαετίες πλούτησαν στην πλάτη του ελληνικού λαού, έχουν επιτέλους λόγους να φοβούνται. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της αστυνομίας, η υπεύθυνη γραφείου τύπου της ΕΙΔΑΠ κατήγγειλε ότι σε συνάντηση που είχε στις αρχές Φεβρουαρίου με τον κατηγορούμενο δημοσιογράφο και διευθυντή τύπου της Τράπεζας Αττικής, αυτός απέτησε από εκείνη να δώσει χρήματα στον εκδότη και διευθυντή της εφημερίδας για να μην γράφει αρνητικά σχόλια για την ΕΙΔΑΠ. Πρόσεχε, ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία ότι πας σε ακριβά κομμωτήρια και ότι ντύνεσαι ακριβά. Θα γίνεις θύμα bullying. Αργότερα του συνάντησε και ο δημοσιογράφος της ιστοσελίδας και της πρότειναν να συνεργαστούν στον τομέα της διαφήμισης για την Attica Bank και την ΕΙΔΑΠ, ενώ την προειδοποίησαν ότι έχει στοχοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα της είπαν ότι παρακολουθούν την προσωπική της ζωή και τα τηλέφωνά της, ενώ προχώρησε σε απειλές και κατά του ανήλικου παιδιού της. Έχεις ένα παιδί. Να προσέχεις και να σκεφτείς και το παιδί σου.
Με αφορμή κάποιο αρνητικό δημοσίευμα για την ΕΙΔΑΠ και την Attica Bank, ο δημοσιογράφος και διευθυντής επικοινωνίας της τράπεζας απέτησε εκβιαστικά 10.000 ευρώ για την προβολή του οργανισμού για λογαριασμό δεύτερου δημοσιογράφου, καθώς και άλλες 10.000 ευρώ για τον εκδότη. Μάλιστα, θα δημιουργούσαν και νέα sites για να παίρνουν και από εκεί διαφημίσεις. Ο 50χρονος δημοσιογράφος στο παρελθόν είχε περάσει και από τη θέση που βρίσκεται σήμερα η καταγγέλουσα. Ο ίδιος ζητούσε επιτακτικά από την υπεύθυνη τύπου τους κωδικούς της ΕΙΔΑΠ, από όπου θα είχε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της ΔΕΚΟ. Έκαναν διαφήμιση παλαιότερων συμβολέων τα οποία είχαν κάνει. Θυμίζω λοιπόν αυτό το οποίο αναφέρεται στη δικογραφία, ότι ο κύριος Μαυρίκος, σύμφωνα με το άδειο αναφέρονται στο διαβιβαστικό, έλεγε ότι εγώ έχω επιτεθεί αρκετές φορές εναντίον του εφοπλιστή του κυρίου Μαρινάκη, και να πω απλά ότι ο συγκεκριμένος, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ερευνηθεί, εμφανιζόταν εν συνεχεία, με βάση αυτά τα οποία έλεγε, σε τηλεοπτικούς σταθμούς μεγάλης εμβέλειας, ήταν τρόφιμος, θα μπορούσα να πω, σε τη συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή μεγάλου καναλιού, όπου συνέχιζε τις επιθέσεις κατά συγκεκριμένων επιχειρηματιών ανάλογα με το δοκούν. Όταν το στέλεχος της ΕΙΔΑΠ ρώτησε τι θα συνέβαινε αν δεν έδινε τα χρήματα στον εκδότη, ο δημοσιογράφος της απάντησε: άμα δεν του δώσουμε θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα δεν είναι ότι του δίνεις, είναι ότι τον χρησιμοποιούμε. Στη συνέχεια τη ζήτησε να εγκρίνει συνολικά το ποσό των 60.000 ευρώ από την ΕΙΔΑΠ για τον εκδότη και ανέφερε ότι από τη συνεργασία τους θα αποκόμιζαν σε μηνιαία βάση περίπου 500 έως 550.000 ευρώ. Θα καθαρίζουμε 20 το μήνα από ΕΙΔΑΠ. 20 είναι δεδομένα. Θα κανονίσουμε και στα ΕΛΠΕ. Τι δίνουμε? Όχι 20, 80. Είναι η ΔΕΗ 80 και η Εθνική Τράπεζα κατοστάρικο. Είναι πολλά λεφτά. 500 με 550 στο χέρι. Παράλληλα, τη ζήτησε να μεταφέρει στον Υπουργό Επικρατείας Νίκο Παπά να μεσολαβήσει στην Attica Bank για υπάλληλο, ο οποίος προοριζόταν να αντικαταστήσει ενδεχομένως τον δημοσιογράφο. Με τον άλλον τον, τι έγινε, πού ήταν να έρθει στην τράπεζα, μίλησες, να έρθει να πάρει τα λεφτά του και δεν θέλω, να μην μας απασχολεί, να μην μας χαλάσει το σύστημα. Ο δημοσιογράφος ανέφερε στην καταγγέλουσα ότι αν είναι προσεκτικοί δεν θα τους ανακαλύψουν ποτέ και θα αποκομίσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Όταν θα είναι με τα χρήματα και τα λοιπά, θα τα κανονίσω εγώ με τον και θα στα φέρω εγώ. Μην ανησυχείς. Το κύκλωμα φαίνεται να μιλούσε και με κωδικά ονόματα για στελέχη της κυβέρνησης. Αρχιμανδρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς. Πατριάρχης Αλέξιος, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφωνας Αλεξιάδης, εναντίον του οποίου ετοίμαζαν δημοσιογραφική επίθεση. Σε άλλη συνάντηση που ηχογραφήθηκε, ο εκδότης ανέφερε ότι η Ρένα Δούρου διαχειρίζεται μεγάλα ποσά και η ομάδα θα μπορούσε να εισπράξει και από εκεί χρήματα. Η Δούρου, για να σου δώσει λεφτά, δεν πρέπει να είσαι και με την κομματική ταυτότητα δαγκωμένη, όπως στο στρατό εκεί να πας, δεν θα πάρεις. Ο δημοσιογράφος και διευθυντής επικοινωνίας της τράπεζας φέρεται να ζήτησε από την υπεύθυνη τύπου της ΕΙΔΑΠ να επικοινωνήσει με ιδιοκτήτη site για διαφημιστική προσφορά, ο οποίος όμως θεώρησε μικρό το ποσό που του πρόσφερε. Για 900 ευρώ δεν σηκώνομαι από το γραφείο μου να πάω να κόψω τιμολόγιο. Σε επικοινωνία του με το διευθυντή ιστοσελίδας φέρεται να αναφέρθηκαν στις Λούκα Κατσέλη και Μιράντα Ξαφά, καθώς και στις φήμες που τις ήθελαν υποψήφιες για τη θέση Προέδρου του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων. Μάλιστα, ο 50χρονος δημοσιογράφος που έχει συλληφθεί είπε χαρακτηριστικά: έχω τη δύναμη να τους να τις κάψουμε τελείως. Από το διαβιβαστικό της αστυνομίας προκύπτει ότι για το θέμα της Attica Bank δεν ήταν γνώστης ο πρόεδρος της τράπεζας, ο οποίος όμως είχε υποψιαστεί κάποιες κινήσεις. Μάλιστα, υπήρξε και άρθρο από τον δημοσιογράφο και διαχειριστή του οικονομικού site με αρνητικά σχόλια για τον πρόεδρο της Attica Bank. Στη συνομιλία που είχαν οι δύο δημοσιογράφοι που έχουν συλληφθεί, σχολίασαν με τον δημοσιογράφο του οικονομικού site να απαντά: όταν κάνω κάτι, το κάνω καλά. Οι συλλήψεις ξεκίνησαν όταν υπήρξε κίνηση στον τραπεζικό λογαριασμό του εκδότη και συγκεκριμένα όταν η υπεύθυνη τύπου της ΕΙΔΑΠ κατέθεσε 15.000 ευρώ. Η καταγγέλουσα, με το που δέχθηκε τις απειλές, ενημέρωσε τον διευθυντή και εκείνος με τη σειρά του τη διεύθυνση εκβιαστών. Οι αστυνομικοί ενημερώνουν άμεσα διοικητές τραπεζών και ΔΕΚΟ, έτσι ώστε αν πέσουν θύμα εκβιασμού να συνεχίσουν να συνομιλούν μαζί τους.
τα τηλέφωνα των συλληφθέντων τέθηκαν υπό παρακολούθηση από τον κοριό της ΕΥΠ. Είναι πολύ πιθανόν να γίνει έλεγχος του πόθεν έσχες για το αν τα δηλωθέντα χρήματα είναι σε αντιστοιχεία με την περιουσιακή τους κατάσταση. Λοιπόν, πάμε τώρα για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτή την ώρα είναι, απολογούνται λοιπόν, απολογείται ο τρίτος από αυτό το συγκεκριμένο σύστημα. Λοιπόν, Αμαλία, κάτσου. Λοιπόν, δεν θέλω να πω πολλά. Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις αρχές, δεν μου επιτρέπεται και δεν θέλω και να μιλήσω. Γι' αυτό είναι επιλογή μου, κρατώ αυτή τη στάση. Θέλω να πω όμως ότι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ό,τι έκανα και βεβαίως με την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη της ομάδας που είναι στο τμήμα εκβιαστών της Ελλάδας. Στην αστυνομία και λοιπά. Και τα παιδιά αυτά πραγματικά, θέλω να το ξαναπώ, με στήριξαν και με στηρίζουν. Τα ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου. Το μόνο που έχω να πω είναι ας σκεφτούν όλοι και σβάλουν στη θέση τους εμένα, μια μάνα με ένα παιδί. Ξαφνικά δέχεται απλές και τώρα βλέπει και κάποια πράγματα περίεργα. Θα τα πω όλα από Δευτέρα, Τρίτη. Απλώς κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσω. Ναι, θα μιλήσω. Γιατί είναι λίγο κρίσιμη η σημερινή ημέρα για την αντιμετώπιση. Αλλά... Απλώς λέω ότι εντάξει, κάπου ξέρεις τα όρια του ψέματος και της ηθικής. Λέγονται όμως αυτά. Ναι, ναι, λέγονται. Λοιπόν, θα σου Πασχάλη, μύτου. Σταμάτησε να μιλήσω. Λοιπόν, στις απολογίες του κατηγορουμένου και όταν είναι βαριές υποθέσεις, πολλά λέγονται. Εντάξει. Απλά θα αποφασίσει η ποινική δικαιοσύνη και η ανάκριση. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις ο καθένας βέβαια προσπαθεί να απεκδηθεί των ευθυνών του και να μεταθέσει τις ευθύνες στους άλλους. Ναι. Σε αυτούς που πιθανόν να είναι συγκατηγορούμενοι. Το ξέραμε, είναι γνωστό αυτό. Αυτό ισχύει για πολλές υποθέσεις, δεν για τη συγκεκριμένη μόνο. Το ζήτημα είναι το ότι θα πρέπει να αναμένουμε πλέον τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό είναι το κρίσιμο δηλαδή. Και να πω και κάτι άλλο. Διάβαζα και στην ανάλυση, ποιος το γράψει, το New Post, διάβαζα μια ανάλυση, ότι σε πολλά πράγματα σε αυτές τις υποθέσεις γίνονται υπό την καθοδήγηση της ελληνικής αστυνομίας κάποια πράγματα. Από την ώρα που παίρνει κάποιος την απόφαση. Δηλαδή, ακόμα και το γεγονός ότι ακούγονται κάποια, ακόμα και το πρόσωπο που κάνει την καλαγγελία μετά τον εκβιασμό, τον οποίο δέχεται, που είναι συνάδελφός μας, καθοδηγείται το πώς θα γίνει για να πιαστούν με τη γίδα στην πλάτη όπως και έγινε. Και αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί προσεχώς. Αλλά λογικό είναι ότι θα πρέπει να δούμε λίγο και τα όρια της ανάκρισης που είναι ξεχωριστό κομμάτι και αυτά που πρέπει να πούνε για να υπερασπιστούν οι κατηγορούμενοι. Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα το ξέρουμε και στο χώρο μας υπάρχουν οι ερμηνείες. Δηλαδή, δίνονται ποικιλοτρόπους. Θα ακουστούν πολλά. Το ρεπορτάζ πολλές φορές δίνεται, το ξέρεις και εσύ, δίνεται με βάση την πολιτική βούληση και την πολιτική στάση του κάθε μέσου. Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή να μένουμε σε αυτά που χρησιμοποιεί και η δικαιοσύνη, τα πραγματικά περιστατικά. Αυτό έχει σημασία. Και κυρίως αυτά που υπάρχουν, γιατί εδώ είναι μια υπόθεση, υπάρχουν καταγραφές από την ελληνική αστυνομία, υπάρχει πολύ μεγάλη δικογραφία. Και αυτά τα οποία έχουν ακουστεί και όχι αυτά τα οποία μπορεί να πει ο καθένας για εντυπωσιασμό. Ή και αυτά που μπορεί να εικάζουμε. Ή και μπορεί να εικάζουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, να γυρίσουμε, να πάμε να δείξουμε. Έχουμε το απόσπασμα από χθες, γιατί είχαμε το Γενικό Γραμματέα, να δείξουμε μερικά από τα αποσπάσματα. Καταρχάς, να δείξουμε το εξώφυλλο των παραπολιτικών, διότι η εφημερίδα Παραπολιτικά θα βγει αύριο και κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη ότι ο ένας εκ του. Δεν μπορώ να πω εμείς τα ονόματα, δυστυχώς ένας εκ του κυκλώματος αυτού είχε μισθό, λέει, 18.450 ευρώ. Τουλάχιστον αυτό δείχνει εκεί ότι είναι τιμολόγιο. Δεν ξέρω τι έχει το δημοσίευμα μέσα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και δεν ξέρω. Κάποια συνεργασία με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια συνεργασία. Ναι, να δούμε τον τρόπο να διαβάσουμε όλο το δημοσίευμα, γιατί δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγο αυτό το πρωτοσέλιδο. Και φυσικά στο παραπολιτικά.gr. Εδώ θα είναι την απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και πολιτικό θέμα. Έτσι. Εδώ τώρα ανοίγουν άλλα ζητήματα. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε το απόσπασμα του κ. Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, χθες εδώ, από αυτήν έχω μπει, για το δίκτυο των εκβιαστών. Πάμε να το δούμε. Νομίζω ότι είναι συστατικό στοιχείο αυτού του σάπιου συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε. Το οποίο έχει όνομα, βέβαια, είναι ο καπιταλισμός και διαφθείρει και ανθρώπους και πρόσωπα και βέβαια έχει εισχωρήσει σε όλο το πλέγμα αυτού που λένε αστικό πολιτικό σύστημα. Και
Μέρος αυτού βεβαίως είναι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Βρωμιά πολύ όμως. Δηλαδή κάθασε μέχρι τέλους κι εσείς έτσι. Πιστεύω ότι θα το πείτε και στην πολιτική. Έχει σαπίσει πλέον η κατάσταση. Δηλαδή αυτό το κράτος, αυτή η κοινωνία, το σύστημα δηλαδή, διότι δεν φταίει και ο απλός κόσμος αυτό. Αυτοί που έχουν την εξουσία έχουν σαπίσει. Γι' αυτό λέμε ότι ένα σαπισμένο οργανισμό δεν μπορείς ούτε με επιδιορθώσεις, ούτε με ασπιρίνες και με ημίμετρα να δώσεις λύση και διέξοδο και να ανασάνει και να αναζωογονηθεί. Χρειάζεται αλλαγή εκβάθρων. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τον Γενικό Γραμματέα. Πάμε στον Δημοσθένη τον Κούκουνα. Δημοσθένη Κούκουνα, θέλω να γυρίσω πίσω. Διαβάζω, γιατί διαβάζω διάφορα μηνύματα συναδέλφων. Γιατί όλοι γνωρίζουμε και τα πρόσωπα και τα πράγματα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω τώρα και να πω και άλλα. Γνωρίζουμε και το ποιόν των προσώπων. Γι' αυτό και με βλέπετε να μην διώ, αλλά δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για την ώρα. Για όλα. Για την εν γέννη πορεία τους, για τον τρόπο που συμπεριφέρονται δημοσιογραφικά και όχι μόνο και προσωπικά. Λοιπόν, Δημοσθένη Κούκουνα, γύρισε λίγο πίσω. Ναι. Πάμε στην ιστορία του τύπου, πίσω τώρα. Η αλήθεια είναι πως όσο πιο πίσω πάμε, τόσο πιο δημιουργά είναι. Όχι, τόσο πιο εξειδανικευμένη ήταν η δημοσιογραφία. Υπήρχε δημοσιογραφική δεοντολογία. Αυτά τα φαινόμενα ήταν εντελώς ασυνήθιστα και ήταν δακτυλοδεικτούμενος οποιοδήποτε εκδότης ή δημοσιογράφος έκανε προσπάθειες τέτοιες για εκβιασμούς ή άλλου είδους χρηματισμού. Ναι. Και επειδή γίνεται, βλέπω πολύ χρήση του όρου ιστορική εφημερίδα σε σχέση με τον ένα από τους κατηγορημένους, ναι, θα ήθελα να επισημάνω ότι η ιστορική εφημερίδα που έχει ιδρυθεί από κορυφαίους δημοσιογράφους, Βλάση Γαβριλίδη, που θεωρείται ο σημαντικότερος δημοσιογράφος στη νεότερη Ελλάδα, ναι, αλλά και στην οποία έχουν δουλέψει άνθρωποι υψηλού επίπεδου, και συγγραφείς, βεβαίως, διανοούμενοι συγγραφείς και πολιτικοί. Πολιτικοί από αυτούς βέβαια που έφευγαν φτωχότεροι από ό,τι έμπαιναν στην πολιτική. Αλλά η εφημερίδα αυτή δεν έχει καμία σχέση με το ότι χρησιμοποιήθηκε μέχρι τώρα ο τίτλος της από τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο για εκβιασμούς. Δεν έχει απολύτως καμία σχέση, διότι η εφημερίδα αυτή κάποια στιγμή οικονομικά κατέρευσε και δεν είναι συνέχεια ούτε του Γαβριλίδη, ούτε του Μπουτσινά, ούτε κανενός. Κάνω αυτή τη διευκρίνηση επειδή ως παλιός δημοσιογράφος στεναχωριέμαι στην ιδέα ότι μια εφημερίδα, ο τίτλος μιας εφημερίδας παίρνει όλη αυτή τη λάσπη. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής, ότι το φαινόμενο των εκβιασμών από δημοσιογράφους ή εκδότες ουσιαστικά είναι μεταπολεμικό. Και ξέρετε ότι μέχρι την εποχή, μέχρι της μεταπολίτευσης ας πούμε... Μεταπολεμικό ή μεταπολιτευτικό. Μεταπολεμικό. Ναι, τα φαινόμενα δεν ήταν τόσο συχνά μεταπολεμικά, αλλά υπήρχαν. Και επιπλέον, οι εφημερίδες από τη μεταπολίτευση και ύστερα έχασαν την δημοσιογραφική τους άβρα. Εννοώ ότι μπήκαν στον χώρο, ναι, και μπήκαν στο χώρο των εκδοτών άνθρωποι επιχειρηματίες, συνδεόμενοι λίγο ως πολύ με διαπλοκές, με άλλες επιχειρήσεις, διαφόρων ειδών, βέβαια κατασκευαστικές. Ουσιαστικά αυτοί οι εκδότες έβαλαν ένα άλλο πνεύμα στη λειτουργία της δημοσιογραφίας, διότι με τον τρόπο τους είχαν μέσα ενημέρωσης για να ασκούν κάποιο είδους εκβιασμούς προκειμένου να έχουν ωφέλη, τα οποία δεν ήταν βέβαια σε χρήματα προσημειωμένα. Πάμε πίσω, δεκαετία του 50. Τώρα, οι παραδείγματα στον χώρο μας υπάρχουν, δηλαδή και εμείς έχουμε ακούσει. Θα το πεις το παράδειγμα ή να το πω, γιατί ήθελα να το πω προφέρει. Πάμε σε αυτό. Θα πω το εξής, αυτό που παρατηρείται και με το συγκεκριμένο γεγονός, συγκεκριμένη υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, είναι το ότι έχει μετατοπιστεί πλέον ο χώρος του εκβιασμού από τις εφημερίδες στο διαδίκτυο. Αυτό τι δείχνει; Δείχνει ότι το διαδίκτυο αποκτά πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο
όσον αφορά και τη μετάδοση της είδησης και τον επηρεασμό της κοινής γνώμης. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι εφημερίδες σήμερα, με εξαίρεση τις εφημερίδες του Σαββάτου και της Κυριακής, οι κυκλοφορίες τους είναι συχνές, ενώ αντιθέτως στο διαδίκτυο οι επισκέψεις είναι τεράστιες, φοβάμαι και επειδή έχει κυριαρχήσει και κυριαρχεί ένα άναρχο τοπίο στο χώρο του διαδικτύου, γι' αυτό επιχειρείται και από την κυβέρνηση να μπει μια τάξη και θα πρέπει να μπει μια τάξη και κανόνες σε όσον αφορά τα ενημερωτικά site και τα blogs ακόμη, αλλά κυρίως τα ενημερωτικά site. Φοβάμαι δηλαδή το ότι αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα σύψης και παραχμής ή αν θα υπάρξουν μελλοντικά, φοβάμαι ότι θα κυρίως θα τα εντοπίζουμε σε αυτό το χώρο πλέον, στο χώρο του διαδικτύου, όπου είναι ένας χώρος ο οποίος δεν έχει σαφείς κανόνες, δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι πίσω. Ξέρετε, πολλές φορές πίσω από τα site. Γι' αυτό και υπάρχει, είπαμε, υπάρχει ανωνυμία. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή ποιοι είναι οι μέτοχοι. Απ' την άλλη μεριά, τι κεφάλαια υπάρχουν, πώς είναι οι εργαζόμενοι. Ενώ παλιότερα τουλάχιστον στις εφημερίδες. Πάνε να βάλουμε μια ταυτοποίηση. Ξέραμε, μια ξέραμε να γίνει πίσω από τις εφημερίδες ποιος είναι ο εκδότης, ποιοι είναι οι μέτοχοι κτλ. Δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή, φοβάμαι δηλαδή, το ότι αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή θα υπάρξουν μελλοντικά, φοβάμαι ότι θα υπάρχουν στον χώρο του διαδικτύου. Λοιπόν, απλά θέλω να πω πριν να δώσουμε το παράδειγμα για να δίνουμε και μερικές προφορίες στις απολογίες εδώ αυτοί οι κατηγορούμενοι, τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν μπορούμε εμείς, το έχουμε πει κατ' επανάληψη στα κανάλια, δεν μπορούν να πούν ονόματα. Καταθέτουν λοιπόν, κατέθεσαν στον ανακριτή, άλλοι υλοκατηγορούνται. Ο ένας θα ρίχνει στον άλλον. Θέλω να περάσει η σημερινή ημέρα, μετά θα πούν πολλά. Αλλά είναι κάτι που είχα πει εγώ μόλις έσκασε, οργισμένος, πολύ οργισμένος, αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση, την πρώτη μέρα. Ότι είναι οι άριστοι των μετρίων. Κάποιοι, οι άριστοι των μετρίων, που αλληλοκλήφονται για να επιβιώσουν. Και μετά το είχα γυρίσει εκείνη την ημέρα, ότι είναι οι άριστοι των μετρίων, που σε λίγο καιρό θα αλληλοδαγκώνονται για να επιβιώσουν. Αυτά για την ώρα. Τώρα από εκεί και πέρα, τώρα τα άλλα, τα νομικά, που ο καθένας μπορεί να γίνει και να πει ότι αυτός ήταν. Ξέρεις, κάποτε είχε πει κάποιος ότι είχα σχέση με έναν εξωγήινο, γιατί ξέρεις, εμένα μου αρέσει να βλέπω Δημοσθένη Κούκουνα το φεγγάρι πάνω, γιατί έχω ένα τηλεσκόπιο και τα βλέπω. Και είχε είσαι ρομαντικός. Δεν μου αρέσει, το βλέπω ψηλά και κοιτάω και στον Άρη. Και ένας συνάδελφος, ο οποίος έκανε πλάκα, είπε ότι έχω σχέση και μάλιστα και μου έλεγε μετά: είναι γυναίκα ή άντρας εξωγήινη. Λοιπόν, πες το παράδειγμα τώρα, για να το πω εγώ το παράδειγμα. Κάποτε λοιπόν, πολλά χρόνια πριν τώρα, έχουν περάσει χρόνια, έχουμε πέσει άλλοι στον ελληνικό τύπο πίσω. Υπήρχε ένα πρόσωπο του τύπου, το οποίο πάει σε ένα πολιτικό και του λέει, αυτό έχει μείνει στην ιστορία το παράδειγμα, και του λέει ότι. Έχω πληροφορίες ότι σε αυτό το πράγμα δεν το έχεις κάνει καλά και ότι μάλιστα εκεί θα πάρεις χρήματα. Ο πολιτικός ο οποίος είναι υποψιασμένος έχει καλέσει την αστυνομία, τα έχει βάλει, τον έχουν γράψει κλπ. Έχει κάνει την καταγγελία του πολλά χρόνια πριν. Μάλιστα ότι σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα που ξέρω ότι θα πάρεις τόσες χιλιάδες χρήματα και έχεις χρησιμοποιήσει αυτόν τον άνθρωπο. Και εκεί που όλα είναι καλά και ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα της πολιτικής ζωής τώρα, πριν από αρκετές δεκαετίες, πετάγεται αυτός ο ίδιος και λέει: αλλά εγώ θα ξέρεις, θα είμαι πάντα δίπλα σου. Όποιος πάει να πει αυτό, εγώ θα σε στηρίξω κλπ. Και φεύγοντας, είχε γράψει σε ένα χαρτί το ποσό του εκβιασμού. Και το δείχνει έτσι. Είναι από τα. Είναι γνωστή που λέμε σε όλους εκδούλευση. Υπάρχει και ένα άλλο, ένα άλλο παράδειγμα με τον παλαιότερο διοικητή τραπέζης Ελλάδος. Πολλά χρόνια πριν. Και το πλησίασε ένας μικροεκδότης, κάπου αντίστοιχος, έτσι, ήταν μια, είχε μια εφημερίδα παροδία αυτός που πήγε να τον επισκεφθεί. Σκεφτείτε ότι ήταν εκδότης εφημερίδας συγκεκριμένος, αναλφάβητος, υπέγραφε με σταυρό. Παρ' όλα αυτά ήταν εκδότης μιας μικρής εφημερίδας, η οποία επιζούσε δημοσιεύοντας. Τι έγραφε, πώς το έγραφε, αυτά που. Ανέθετε. Έπαιρνε. Τότε ήταν η γενοτυπία και έπαιρνε από άλλες εφημερίδες. Τα κομμάτια. Που βγαίναν στο ίδιο τυπογραφείο κομμάτια, τα συνέθετε κάποιος δικός του άνθρωπο, του ένα χαρτζηλίκι και έβγαινε μια εφημερίδα εικονική βέβαια. Λοιπόν, αυτός όμως είχε ταλέντο στο να παίρνει διαφημίσεις και ισολογισμούς κρατικών εταιρείων. Εταιρείων, ναι. Και τι το είναι. Πήγε λοιπόν στη μεγαλύτερη τράπεζα
και διαμαρτυρήθηκε, μπήκαν μαζί στον ασανσέρ. Κύριε Κοιτά, λέει, μα είναι δυνατόν τόσο καιρό να σας ζητάω να μου δώσετε τη δημοσίευση του ισολογισμού και να την αρνείστε. Τότε δημοσίευαν και εξαίρεση ισολογισμού, ήταν πολυσέλιδα αυτά και πληρώνονταν πολλά λεφτά. Και λέει, εγώ λέει, δεν δίνω. Σε αυτούς που δίνω που αναφέρεις είναι εκβιαστές. Και εγώ τι είμαι, λέει, εγώ δεν είμαι εκβιαστής. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα στην ιστορία τύπου, γελάμε βέβαια μέσα σε όλο αυτό το οποίο, μπορεί σε αυτή τη βρωμιά τη δυσοδεία, αλλά εντάξει, υπάρχουν και όρια λίγο... όμως. Ναι, υπάρχουν και όρια. Κάποια στιγμή εντάξει, υπάρχει και νομικά. Υπάρχει και νομική και αντιμετώπιση όλων αυτών που ακούγονται, ακόμα και αν ο άλλος είναι κατηγορούμενος και αυτή την ώρα έχει πολύ δύσκολη ποινική αντιμετώπιση. Ότι, εντάξει, κάποιο... Ακόμα και ό,τι και να υποστηρίξει την απολογία του κατηγορούμενος μπορεί να λέει τα πάντα. Αλλά ακόμα και αυτήν την ώρα, όποιος θίγεται μπορεί να κινηθεί νομικά και να πηγαίνει 200 χρόνια στα δικαστήρια μέχρι. Δεν μπορεί να ακούγονται δηλαδή κάποια πράγματα έτσι. Και το κυριότερο, θα το επισημάνω, το μεγάλο προσόν όλων μας είναι η φήμη. Η φήμη. Εγώ ήθελα να προσθέσω κάτι άλλο. Το χώρο μας, τον καθένα. Και το γνωρίζεις και εσύ, έχει παρατηρηθεί την τελευταία δεκαετία, εικοσαετία. Συγγνώμη, γιατί έρθε το υπηκό Θάνο, ο κύριος Λιού, ο Τζακ Λιού, προς τον κύριο Σόιμπλε. Τρέχει τώρα στα διεθνή πρακτορία. Ολοκληρώστε την αξιολόγηση άμεσα. Οι Αμερικανοί λένε στον κύριο Σόιμπλε, αυτή την ώρα το λένε με τον κομψό τρόπο, και να δούμε ότι ολοκληρώστε την αξιολόγηση άμεσα, εννοώντας αυτό το οποίο έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, για την Ελλάδα φυσικά, ότι υπάρχουν τόσα προβλήματα στην Ευρώπη με το προσφυγικό και όχι μόνο, που δεν μπορεί να υπάρχει και ένα επιπλέον οικονομικό πρόβλημα έτσι. Στην... Έτσι είναι, ακριβώς, κυρία Κάτσου. Νομίζω ότι είναι η πρώτη παρέμβαση, ναι, να το πω έτσι, των Αμερικανών σε αυτή την αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη, την πρώτη αξιολόγηση, για που είναι κομβικό να ολοκληρωθεί. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Οι Αμερικανοί βλέπεις ότι σιγά σιγά και όσο περνάνε οι μέρες, νομίζω ότι θα έχουμε και άλλες παρεμβάσεις. Και βλέπεις ότι είναι προς τον κύριο Σόιμπλε, δεν είναι προς τη Γερμανία γενικότερα ή προς την κυρία Μέρκελ. Είναι σαφές, ναι, το έχουμε πει κατά επανάληψη, ότι και στην τηλεδιάσκεψη Ομπάμα, Μέρκελ, Κάμερον και Ολάντ, η καγκελάριος έχει αλλάξει εντελώς γραμμή. Το ζήτημα είναι, Βασίλεια, αν το ίδιο σήμα που έστειλε προς τον κύριο Σόιμπλε ο κύριος Λιού, το έστειλε και προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπου είναι ο πρωταγωνιστής, ναι, οι ΗΠΑ, το ξέρουμε. Εντάξει, αυτό οι Αμερικανοί λένε ότι επειδή είναι η έδρα εκεί, έχουν πει κατά επανάληψη, το έχουν πει άτυπα στους ανταποκριτές, ότι αλλιώς δεν θα είχαμε βάλει τη Λαγκάρ, θα είχαμε βάλει ένα δικό μας, λέει. Οπότε οι ισορροπίες είναι πολύ πιο διαφορετικές. Όχι ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν να παρέμβουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει τη χρυσή τομή. Άλλωστε και στο κάτω-κάτω δεν πρέπει να το λέμε αλλά καρτ. Δηλαδή, όταν θα μιλάει το Δουνουτού για το χρέος είναι καλό για μας, και όταν μιλάει για τους μισθούς είναι τέτοιο. Ωραία, είναι κάπου στη μέση το πράγμα, αλλά δεν το ελέγχουν οι Αμερικανοί άμεσα. Πάντως, εγώ ήθελα να επιστρέψουμε στο προηγούμενο που αναφέραμε. Το γνωρίζεις και εσύ το ότι υπάρχει ένα φαινόμενο τα τελευταία 10, 20, 30 χρόνια, όπου έχει παρατηρηθεί το εξής, ότι πολλές εφημεριδούλες με χαμηλή κυκλοφορία ή, ναι, ακόμη και πολλά site πρόσφατα με πολύ χαμηλή κυκλοφορία, ξαφνικά εμφανίζονται, δηλαδή με βάση κάποια στοιχεία, να έχουν τεράστια διαφημιστική καταχώρηση από δημόσιους οργανισμούς κτλ. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο και ήθελα να ρωτήσω και έναν παλιό συνάδελφο, πώς το εξηγεί αυτό, δηλαδή ξαφνικά να βλέπουμε ότι οι εφημερίδες με κυκλοφορία 500 και 1000 φύλλα να προηγούνται έναντι άλλων με πολλαπλάσια κυκλοφορία όσον αφορά τα διαφημιστικά πακέτα υπέρ τους. Είναι ακριβώς, πρόκειται για ύποπτη συναλλαγή, που βέβαια δεν είναι στοιχειοθετημένο, αλλά μπορεί κανείς να εικάσει. Επειδή ανέφερε ο Βασίλης Σταλαμάγκας λίγο νωρίτερα πόσο κανείς κυνηγάει την φήμη του, δυστυχώς αυτό είναι για τους ορθοφρονούντες. Υπάρχουν και υπήρχαν μάλλον παλιά εκδότες οι οποίοι κυνηγούσαν να μην έχουν καλή φήμη. Με ποια λογική? Να εωρείται ότι αυτοί κάνουν εκβιασμούς και να φοβούνται οι άλλοι ότι θα πέσουν στα νύχια τους. Σας θυμίζω ότι στην βάση αυτή έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς με εκβιαστικό στόχο, οι στήλες των παραπολιτικών, ακριβώς μέσα για να έχουν εχμές που να φωτογραφίζουν κάποιον, χωρίς να λένε το όνομά του, προκειμένου μετά να πηγαίνουν να του ζητάνε μια διαφήμιση ή κάποιο ποσό ή δεν ξέρω τι. Πάντως, ανεξαρτήτως αυτών που λέμε, το ότι η συνάδελφος η Αμαλία ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν να καταγγείλουν πράγματα, μην απορρίσουμε δηλαδή αν υπάρξουν σύντομα και άλλες περιπτώσεις. Ας το πω εγώ τώρα. Αλλά το βασικότερο είναι, δηλαδή, μην
πάψουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι τώρα, τα τελευταία χρόνια, δεν υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι υπέκυψαν και είχαν συναλλαγές, άνομες συναλλαγές με διάφορους εκβιαστές. Και οι άνομες συναλλαγές είχαν να κάνουν, ξέρετε, πολλές φορές δεν έχουν να κάνουν με οικονομικές δοσοληψίες αποκλειστικά και μόνο. Mm-hmm. Ένας εκβιαστής μπορεί να εκμεταλλευτεί μία παρασπονδία ερωτικής φύσεως, παραδείγματος χάρη, από έναν παντρεμένο, ο οποίος για να αποφύγει να γίνει γνωστό μια εξωσυζυγική σχέση, ενέδεται σε οικονομικές δοσοληψίες. Ναι, ναι. Μπορεί να είχαμε και τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα. Βέβαια, κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Είπαμε όχι τη σημερινή μέρα. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό άρθρο του συναδέλφου του Γιώργου του Παπανικολάου στο Euro Today. Το βάραθρο της ελληνικής παραδημοσιογραφίας. Πρέπει να μπείτε και να το διαβάσετε. Αναφέρεται στους εκβιαστές, τους υποκριτές, τα εύκολα θύματα, πώς τα κέντρα εξουσίας και παραεξουσίας εκτρέφουν εδώ και χρόνια τα αρρωστημένα φαινόμενα, ο ρόλος της πολιτείας, οι δικές μας ευθύνες και ο ξέφρενος κατήφορος του κλάδου, γιατί μιλάμε για ένα κατήφορο σε ένα μεγάλο βαθμό. Εκπληκτικό άρθρο στο Euro Today του συναδέλφου του Γιώργου του Παπανικολάου. Αλλά και χαρακτηριστικό, Βασίλη, δεν ξέρω αν το είδατε, υπάρχει και νομίζω στα προπολιτικά.gr. Ναι. Όπου ένας από τους κατηγορούμενους εμφανίζεται το 2011-12 να κάνει σε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ναι, ερώτηση στο, ναι, στον τότε πρωθυπουργό ή υποψήφιο πρωθυπουργό, δεν θυμάμαι, τον κύριο Σαμαρά, ναι, για το μαύρο χρήμα. Α, ναι. Α, ναι, ναι, τρέχει στο συγκεκριμένο. Τρέχει στα συγκεκριμένα. Και... Ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έρχονται από συναδέλφους. Πάρα πολλά, δυστυχώς, όμως δεν μπορούμε σήμερα να το... Εγώ δεν θέλω να περάσει αυτή η σημερινή μέρα και για ένα πρόσωπο το οποίο πήρε το θάρρος και έσπασε το απόστημα. Γιατί αυτό έγινε. Εντάξει, δεν θέλω να το συνδέσω με άλλα πρόσωπα στο πρόσφατο παρελθόν, πριν από 3-4 χρόνια. Και η σημασία αυτού που λέω τώρα θα τη δούμε, τη σημασία, και θα την καταλάβουμε όλοι και στο χώρο μας, τις αμέσως επόμενες μέρες. Πείτε, γιατί έρχονται πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί εμείς μόνο από εκεί μπορούμε να έχουμε πληροφορίες, από το αστυνομικό ρεπορτάζ και τους συναδέλφους, και μάλιστα με φιδωλό τρόπο, ότι υπάρχουν άλλες υποθέσεις όπου κανένας δεν έπαιρνε το θάρρος μέχρι αυτή τη στιγμή να πάει και να πει αυτό, εκείνο, το άλλο, και πηγαίνουν πλέον με στοιχεία. Γιατί ο άλλος μπορεί να έχει με σένα θάνο να μην σε συμπαθεί και να πάει να πει παράδειγμα. Ναι, αυτό. Ναι, σίγουρα, ο άλλος πάει με στοιχεία. Και τέτοιες περιπτώσεις. Με στοιχεία. Γι' αυτό πρέπει να βγάζουμε το καπέλο. Δεν το έχουμε τώρα, το κάνουμε Δευτέρα. Υπόκληση στο πρόσωπο που έσπασε το απόστημα. Αυτά για την ώρα. Θα πάμε σε ένα διαλυματάκι. Μετά θα γυρίσουμε πάλι να θυμηθούμε λίγο την ιστορία Δημοσθένη Κούκουνα. Και στο τέλος κόψαμε και θα κάνουμε. Τα δύο πρόσωπα πέρασαν πολλά αυτή η εβδομάδα, αλλά κωδικοποίησαμε αυτά που είπε και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σπίρτζης, για την τακτοποίηση του τοπίου. Αυτά που είπε και ο Δημοσθένη Κούκουνα, ο Θάνος Πασχάλης πριν, και η Αμαλία Κάτσου. Και στο χώρο του διαδικτύου. Και στο χώρο του διαδικτύου, και αυτά που είπε ο Λευτέρης ο Κρέτσος. Μητρώ να ξέρουμε. Να διασφαλιστεί βέβαια η πολυφωνία, το οποίο είναι σημαντικό και βασικό για μας, έτσι δεν είναι. Αλλά μητρώ και μέσα από αυτό να παίρνουν κρατική διαφήμιση. Μπράβο, δηλαδή, και, το βασικότερο είναι αυτό που είπαν και οι δύο, ότι δεν θα επέμβουμε στο περιεχόμενο. Δεν μας αφορά το περιεχόμενο. Μάλιστα. Δηλαδή, ο κάθε δημοσιογράφος και η κάθε ιστοσελίδα μπορεί να γράφει αυτά που πιστεύει και αυτά που πρεσβεύει. Εμάς το ζητούμενο είναι το να λειτουργούν ως επιχειρήσεις. Και όταν λέμε ως επιχειρήσεις, γνωρίζουμε όλοι μας ότι και το τελευταίο περίπτερο θα πρέπει να έχει άδεια ίδρυσης, άδεια λειτουργίας κτλ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επανήλθαμε, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι. Στο τελευταίο κομμάτι είπαμε θα βάλουμε και αυτά που είπε πριν από δύο μέρες ο κύριος Σπίρτζης για το ξεκαθάρισμα του τοπίου, και αυτά που είπε και ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης, ο κύριος Κρέτσος. Πάμε στον Δημοσθένη τον Κούκουνα. Ο τύπος. Να μας αναφέρει ένα περιστατικό τώρα το. Ναι, να μας αναφέρει, γιατί τα λέμε εδώ. Κουβεντιάζαμε στο διάλειμμα, να μας χωρίς να ονοματίσει, να μας αναφέρει ένα περιστατικό. Τι συνέβη, για πέστε μας. Η παλιά μεθόδευση των εκβιασμών ήταν. Προαναγγελίες. Θα δημοσιεύσουμε στο προσεχές τεύχος αυτό, ας πούμε. Προσοχή, μια μεγάλη αποκάλυψη κλπ. Και μετά από λίγο ερχόταν μια ολοσέλιδη διαφήμιση
αυτού ο οποίος μέχρι και, τότε... Καλά, αυτό γίνεται και σήμερα. Πήξε, για πέστε μας μια συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς να ονοματιστώ. Εγώ δύο πολύ διαφορετικές και σε διαφορετικές εποχές, με διαφορά 30-40 ετών η κάθε μία. Η μία ήταν μια αποκάλυψη εναντίον της τότε Ολυμπιακής Αεροπορίας, από μια εβδομαδία εφημερίδα. Επί εβδομάδες πεζόταν ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει αποκάλυψη, την αναβαλόταν κλπ. Και στο τέλος άρχισαν να μπαίνουν ολοσέλιδες διαφημίσεις Ολυμπιακής. Κάτι ανάλογο είχε γίνει 30 χρόνια πριν. Στο ίδιο έργο θεατές. Βεβαίως. Ήταν τότε η μπύρα Fix, η παλιά εταιρεία. Ναι, ναι, ναι. Και δήθεν ότι βρέθηκαν διάφορα περίεργα πράγματα. Μικροοργανισμοί και τα λοιπά. Μικροοργανισμοί, ναι. Έλεγε λοιπόν θα αποκαλύψουμε. Μία ήταν η τότε η μεγάλη εταιρεία που έκανε μπύρες. Θα αποκαλύψουμε σε ποια μπύρα, σε ποια εταιρεία έχουν γίνει αυτά κλπ. Και βρέθηκαν μικροοργανισμοί, άρα και ξανά, είναι επικίνδυνη η κατανάλωση. Αλλά αξία είχε το σλόγγαν που είχε τότε και λέει «Fix, κάνει καλό», ας πούμε, την επόμενη φορά. Α, ναι, 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 «Fix, κάνει καλό», ναι, ναι. Και κάτι άλλο τώρα, βέβαια αυτά γίνονται και είναι και το θέμα του κώδικα. Του δικού μας δεοντολογίας, όπου υπάρχει βέβαια κώδικας, αλλά ποιος το κοιτάει για να τη δείτε. Στην ουσία δεν υπάρχει. Τώρα, δηλαδή, εγώ θυμάμαι και πρόσφατα, πριν από κάποια χρόνια τώρα, τα τελευταία χρόνια, όπου είναι φίλος μας επιχειρηματίας, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη αλυσίδα τροφίμων. Εκεί υπήρχε ένας συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος ήταν με πλάνο, ήταν ο ρεπόρτερ και έκανε συνεχώς την έρευνα. Τι πιστεύετε για τα μεταλλαγμένα? Και από πίσω φαινόταν η μεγάλη φίρμα της τέτοιας. Δηλαδή, αυτή είναι η γκρίζα διαφήμιση. Η γκρίζα, η γκρίζα, αυτό είναι η γκρίζα, όχι διαφήμιση, δυσφήμιση. Και είναι τα παιχνίδια. Γιατί και μάλιστα... υπάρχει η γκρίζα διαφήμιση και υπάρχει η γκρίζα δυσφήμιση. Ναι. Δηλαδή είναι από τα παιχνίδια τα οποία ο άλλος... Το συγκεκριμένο ρεπόρτερ πιθανόν τον είχαν βάλει... Ανταγωνιστές. Είναι. Μέχρι σήμερα όλα αυτά τα κρύβαμε κάτω από ένα χαλάκι. Υπήρχε ένα χαλάκι. Μέχρι που βρέθηκε ένα πρόσωπο και σπάει το απόστημα. Αλλά προσεχώς. Με τη διαφορά, Βασίλειο, το ότι όλα αυτά ή τα μελούμενα αν έρθουν και κάποια άλλα και όχι μόνο αυτά, έχουν αποξιώσει το ρόλο του τύπου και των μέσων ενημέρωση στην κοινή γνώμη. Δεν είναι τυχαίο η τελευταία έρευνα στο Ευρωβαρόμετρο έδειξε σε ποσοστό 80% μια αναξιόπιστη τηλεόραση, ευτυχώς και ο τύπος, και απλώς σε ένα ποσοστό 45% με 50% περίπου είναι αναξιόπιστο το διαδίκτυο, ίσως εκεί γιατί ακόμα είναι πολύ φρέσκο, είναι στην υπηρεακή του κατάσταση το διαδίκτυο στη χώρα μας, το ίντερνετ και δεν υπηρετείται από δημοσιογράφους. Και εκτός αυτού έχει τεράστιες επιλογές ο καθένας, ενώ είναι τελείως διαφορετικό να έχεις επιλογές σε 4-5 εφημερίδες ή 4-5 κανάλια και διαφορετικό να έχεις επιλογές σε 2.000. Οπότε εκεί μπορείς να απορρίψεις κατά την κρίση σου και την γνώμη σου και την τοποθέτησή του και να κάνεις τις δικές σου επιλογές. Ανεξέλεκτα, πρόχειρα και αστοιχείωτα τα περισσότερα ηλεκτρονικά δημοσιεύματα. Και... Βέβαια, οφείλουμε να πούμε και θέλω να μας το πείτε κι εσείς, αν παρακολουθείτε φαντάζομαι διαδίκτυο, ότι παρατηρείτε αυτό που παρατηρείτε στο διαδίκτυο, που δεν υπήρχε στις εφημερίδες, δεν υπάρχει πλέον στο ρεπορτάζ στοιχειοθέτηση του ρεπορτάζ. Υπάρχει αυθαιρεσία στο τι γράφεται, στο τι λέγεται. Μα καταρχήν είναι εντελώς ανώνυμο. Τα δημοσιεύματα τώρα... αυτά του διαδικτύου είναι εντελώς ανώνυμα. Στην πλειοψηφία τους. Καλά, εντάξει. Στην πλειοψηφία τους. Αυτό είναι το ένα ζήτημα το οποίο εκτεθεί, αλλά υπάρχει και το άλλο. Και υπάρχει στον έντυπο τύπο, αυτό που το είπε με κάποιο τρόπο ο Δημοσθένης ο Κούκουνας, υπήρξε την Τετάρτη το βράδυ στο φουαγέ του τάδε ξενοδοχείου ο γνωστός τάδε κλπ. Αυτό δεν είναι επίσης δημοσιογραφία. Σίγουρα. Και τις επόμενες μέρες εγώ θέλω, θα φέρω και... Θα βρω από το αρχείο μου, γιατί όπως ξέρεις, Δημοσθένη Κούκουνα, έχουμε από τα καλύτερα αρχεία στην Ελλάδα. Εσύ έχεις το τεράστιο αρχείο. Από τα καλύτερα, το λέω σε έναν από τους μεγαλύτερους ιστορικούς αναλυτές. Και Πασκάλ, εγώ έχω το δεύτερο στην Ελλάδα αρχείο ιστορικών εφημερίδων, από το 1870. Θα βρούμε τα τελευταία χρόνια ποιο έντυπο έβαλε αυτή την παραδημοσιογραφία αυτού του τύπου που μόλις είπα. Είναι ένα μικρό λαθρόβιο έντυπο, φυσικά υπάρχουν πολλά σήμερα λαθρόβια έντυπα. Ή μήπως είναι και ένα μεγάλο έντυπο. Και θα το δούμε. Και δια αυτού του τρόπου καθιέρωσε Βασίλη δια αυτού του τρόπου και την παραπολιτική. Και την παραπολιτική ακριβώς. Γιατί
το μεγάλο έγκυρο περιμένουμε. Δεν θέλω να μου πει ότι ο κύριος... Η λειτουργία της εκβίασης μέσα από υπονοούμενα ήταν κάτι το κλασικό στα χρόνια αυτά, στις δεκαετίες που επισημαίνουμε. Εδώ τώρα έχει και άλλες μορφές. Δεν είναι μόνο αυτό, έχει και άλλες μορφές. Και θα σας πω πολύ απλά, επειδή έγινε και χρήση του όρου δημοσιογραφική δεοντολογία νωρίτερα, η δημοσιογραφική δεοντολογία φέρει πίν δεν απαγορεύει σε έναν δημοσιογράφο να έχει επιχειρήσεις, ας πούμε. Δεοντολογία, το νόμιμο και το ηθικό. Αλλά ταυτόχρονα, με ποιο δικαίωμα ένας δημοσιογράφος είναι δυνατόν να λειτουργεί ως φωτομοντέλο φερρυπίν και να συμμετέχει σε διαφημίσεις για τις οποίες έχει πληρωθεί πολύ ακριβά, προκειμένου όμως, δηλαδή σε εκπομπές, να μην θίγει την επιχείρηση που προβάλλει. Υπάρχουν ζητήματα. Τα οποία βέβαια δεν τα λύνει. Να ενημερώσω ότι περιμένουμε την απόφαση του οίκου Μούντις για την Ελλάδα, την αξιολόγηση από στιγμή σε στιγμή. Φαίνεται, τώρα θα δούμε αν ισχύει, όπως έδειξε σήμερα και η εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου με το mini rally 4,78%, ότι έχουμε μια αναβάθμιση ελληνικής οικονομίας μετά τη Standard & Poor's και από τη Μούντις. Και να πω, επειδή διάβασα όλο το κείμενο, την ανακοίνωση του κ. Λιού, στη συζήτηση που είχε με τον κύριο Σόιμπλε στα πλαίσια του G20, της G20 στο Ισαγκάι, του είπε όχι μόνο τελειώνετε γρήγορα με την αξιολόγηση, του είπε ότι και τηρήστε τη δέσμευσή σας για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Δηλαδή, ο κύριος Λιού έβαλε δύο θέματα. Ναι, τελειώνετε γρήγορα και να ανοίξει γρήγορα η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους. Είναι το γνωστό θέμα. Ναι. Απλώς είναι το μοτό τους. Λέω ότι τα είπε και τα δύο. Απλώς περιμένουμε να πω από στιγμή σε στιγμή τη Moody's την ετοιμιγορία του οίκου Moody's για την ελληνική οικονομία. Μία βαθμίδα πάνω για την ελληνική οικονομία. Λοιπόν, άλλο. Το τελευταίο σχόλιο. Όποιος θέλει. Θάνος Πασχάλης, Δημοσθένης Κούκουνας και η Αμαλία, για να πάμε να δείξουμε στο τελευταίο κομμάτι το βίντεο που έχουμε πει. Όχι. Εγώ θέλω σε αυτό που ανέφερε η Αμαλία για την αξιολόγηση είναι και η επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης. Ξέρετε, να τρέξει γρήγορα το θέμα της αξιολόγησης, να κλείσει γρήγορα. Γιατί μην γελιόμαστε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, το οποίο δεν είναι ελληνικό βέβαια, είναι ευρωπαϊκό και αφορά και το προσφυγικό. Είναι τελείως διαφορετικό να έχεις δύο αυγά σε μια μασχάλη από το να έχεις ένα σε κάθε μασχάλη. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα πρέπει γρήγορα να λύξει το θέμα της αξιολόγησης εκτός των άλλων. Εκτός του προσφυγικού υπάρχει και το θέμα της ρύθμισης του χρέους, αλλά υπάρχει και το ζητούμενο είναι να αρχίσει να αναπνέει πλέον η οικονομία, να φύγουμε από αυτό το βραχνά, το ότι δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, να νιώσουν οι επιχειρήσεις, να νιώσουν οι επιχειρηματίες, να νιώσει η πραγματική οικονομία ότι μπορεί, υπάρχει ένας ορίζοντας χρόνων μπροστά για να μπορεί να ξεκινήσει ασχέτως των μέτρων τα οποία εν τέλει θα αποφασιστούν με βάση το ασφαλιστικό, που θα αφορούν είτε το φορολογικό είτε το ασφαλιστικό. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημοσθένη Κούκουνα, θα έχουμε δυνατότητα να ξαναπούμε. Αυτό που έβγαλε η Die Welt προχθές και λέει να πληρώσουν, να μας πληρώσουν, λέει αυτά μας κοστάνε οι Γερμανοί εδώ τις αποζημιώσεις. Καταρχήν είναι εντελώς κωμικό θέμα. Εντελώς κωμικό το θέμα. Αλλά είναι, επειδή συνεχίζοντας με τις σκυτάλη περί δεοντολογίες, και οι ιστορικοί έχουν κάποια δεοντολογίες. Το λέω απευθυνόμενος προς αυτόν τον Γερμανό ιστορικό ονόματι Hans Richter, ο οποίος έχει γίνει το αντικείμενο μιας ιδιαίτερης κριτικής το τελευταίο καιρό για τις ασυναρτησίες που χρησιμοποιεί και εν προκειμένου, μιλάω ξέροντας τι θέλω να πω, ότι εδώ για το θέμα του κατοχικού δανείου, στο οποίο αναφέρθηκε η Die Welt, αυτό προφανώς θα ήθελες να επισημαίνεις, ο άνθρωπος υπερβαίνει κάθε λογική. Φανταστείτε δηλαδή να πηγαίνει ένας σε μία τράπεζα να παίρνει ένα τεράστιο δάνειο και μετά να έρχεται και να λέει δεν μου χρωστάτε, δεν σας χρωστάω, να λέει στην τράπεζα, μου χρωστάτε. Αυτή τη στιγμή σε διατεταγμένη υπηρεσία ο Γερμανός ιστορικός, επειδή έχει μία χολή για τους κριτικούς που τον αντιμετώπισαν σε αυτά που έγραφε, ήταν αντιμετώπισε μια σκληρή κριτική, ο Ρίχτερ αυτός έρχεται τώρα και λέει παραλογισμούς που δεν ευσταθούν και δεν επιτρέπεται σε έναν ιστορικό να αναγγέλει τι θα γράψει μετά από 10 μέρες, που και αυτό έχει μια μορφή εκβιασμού. Έγινε η συζήτηση προηγουμένου.
Λοιπόν, κάποτε να θα δώσουμε το βίντεο λοιπόν, να δείτε τι έρχεται από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ο κύριος Κρέτσος. Εδώ δεν ήμασταν, το εντόπισε τέλος Μαρτίου, αρχίζει το Μητρό και μακριά είναι, θα πω εγώ. Θα μας προλάβουν και άλλες εξελίξεις μέχρι τότε. Όχι, εννοώ στον χώρο του τύπου ότι το απόστημα έχει σπάσει, θα ίσως χρειαστείτε κάποια πράγματα να γίνουν πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, Θάνος Πασχάλης, τα προσεχώς από τη Δευτέρα θα πούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, Θάνος Πασχάλης, Δημοσθένης Κούκουνας, Αμαλία Κάτζου, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε άπαντες. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ακολουθεί ο Λουκάς ο Γεωργιάς. Ναι, από Δευτέρα θα είμαστε. Από Δευτέρα θα είναι η Αμαλία. Κανονικά. Είναι 8 η ώρα στην εκπομπή. Δείτε λοιπόν τους δύο υπουργούς για το πλαίσιο αρχών στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Πάμε. Έμεινα έκπληκτος. Έμεινα έκπληκτος γιατί δεν περίμενα ποτέ, τουλάχιστον για τον ένα δημοσιογράφο που γνώριζα και όλα, τον βλέπαμε στο κοινοβούλιο. Ποιον? Ναι, το χι, τον ναι, δεν, χι, φι. Δεν έχει σημασία. Δεν πρέπει να λέμε τα ονόματα. Ναι. Και, είναι ο νόμος τέτοιος, δηλαδή. Δεν είχα τέτοια εντύπωση. Mm. Και εγώ και πολλοί άλλοι. Είναι απίστευτο να χρησιμοποιούνται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τέτοιο τρόπο. Mm. Υπήρχαν κατά καιρούς διάφορες καταγγελίες για τέτοια φαινόμενα μεμονωμένα. Mm-hmm. Αλλά εδώ, αν αληθεύουν αυτά που ακούμε, μιλάμε για μία οργανωμένη κατάσταση που εκφεύγει και όσων πιέσεων έχουν ασκηθεί στα στελέχη της κυβέρνησης όλο τον τελευταίο καιρό από συμφέροντα που λιμένονται το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των καναλιών. Επομένως, θεωρώ ότι πρέπει να βγει και ένα συμπέρασμα για την εποχή και ένα μήνυμα για όλους όσους μπλέκονται στα κοινά. Ότι τέρμα με όλο αυτό το άρρωστο περιβάλλον που είχε δομηθεί όλα αυτά τα χρόνια, καμία ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα ή και σε μικρότερης έντασης. Εγώ προσωπικά έστειλα μια επιστολή στο συνάδελφο τον Νίκο τον Τόσκα, ναι, προκειμένου να δώσει διαταγή στην οικονομική αστυνομία να ελέγξουν όλους τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου μου και για το διαφημιστικό μέρος και για το επικοινωνιακό, για ό,τι έχει σχέση με τον τύπο, για τα τελευταία χρόνια. Για όλα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν δημόσιοι φορείς που επικοινωνούν το έργο τους, έχουν κονδύλια που σχετίζονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τα site, με το να ενημερώνουν τους πολίτες. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται λάφυρο ούτε κάποιου κόμματος, ούτε κάποιου υπουργού, ούτε κυκλωμάτωσε για αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει μια κυβέρνηση και ένα πολιτικό σύστημα που στηρίζει αυτήν την κυβέρνηση, που είναι αποφασισμένο να το πάει στα άκρα με όποιο κόστος. Και επειδή ήθελα να σχολιάσω αυτά που υπόθηκαν λίγο πριν, δεν είναι πολύ παράξενο, επειδή δεχόμαστε και κριτική για τις διοικήσεις των φορέων που έχουμε βάλει, δεν είναι πολύ παράξενο να μην έχουν οι υπουργοί επικοινωνιακές εταιρείες και επικοινωνιολόγους που τους στηρίζουν και να έχουν οι απερχόμενοι διοικητές οργανισμών που μάλιστα στις εταιρείες αυτές να μετέχουν και συγγενείς βουλευτών ή πρώην υπουργών. Τα έχουμε πει στη Βουλή. Τι είπατε τώρα? Το έχω πει στη Βουλή δημόσια. Τι είπα? Μιλάω και για συγκεκριμένο οργανισμό. Και μικρότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης? Όχι, όχι. Μεγάλο κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μεγάλο κομμάτων. Λοιπόν, επομένως, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικές. Είμαστε πολιτικοί γιατί υπηρετούμε συγκεκριμένες ιδέες και αξίες και υπηρετούμε και συγκεκριμένο κόσμο με συγκεκριμένη πολιτική αποστολή που μας έχει αναθέσει. Ό,τι και να γράφουμε, όση λάσπη και να φάμε, το έχουν πει χίλιες φορές, εμείς θα συνεχίσουμε. Μάλιστα. Και τώρα τα αποτελέσματα, ξέρετε, δεν είναι τυχαίο ότι τώρα που ανοίγει η συζήτηση και ολοκληρώνεται και ένας κύκλος φαύλος στο τηλεοπτικό τοπίο, ανοίγουν και τέτοια θέματα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δεν είναι, αλλά τώρα έχουμε χάσει λίγο για την ηρεμία μας, αγαπητέ Υπουργέ. Γιατί? Κοιτάξτε τώρα, άμα αποσύρετε εσείς τη μήνυση, θα την αποσύρετε τη μήνυση. Καταρχάς έχω να καταθέσω. Άμα πάρετε και το νόμο για τα κανάλια πίσω, όλα ήρεμα θα είναι. Σας το λέω εγώ. Πάρτε το να τελειώνουμε τώρα. Εμείς να κάνουμε ήρεμο Πάσχα, δεν γίνεται. Περιμένω τη λήξη των
των φίλων δικηγόρων των κινητοποιήσεων τους, ναι, για να καταθέσω ακόμη δεκάδες αγωγές. Α, μάλλον θα πάτε ακόμα. Ναι. Τι δεκάδες αγωγές? Δεκάδες. Διότι δεν είναι αυτό το γαϊτανάκι, ναι, που παίζουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, το δημοσιεύει ένας και το αναπαράγουν άλλοι 70, ναι, μετά, πρέπει κάπου να τελειώσει. Ναι. Αν θέλουμε, ναι, να λέμε ότι έχουμε ειδησιογραφικά site, ότι έχουμε, ναι, σοβαρά κανάλια, σοβαρούς ραδιοφωνικούς σταθμούς κτλ. Ναι. Και έχω πει και άλλη φορά ότι κάποιοι δημοσιογράφοι έχουν πάψει να είναι δημοσιογράφοι. Είναι επιστολέρο. Και με τον τρόπο που, ναι, γράφουν και με αυτά που γράφουν. Ναι. Και αυτά μπορούν να αποδειχθούν σε, εντάξει, μια πολιτεία σαν τη δική μας. Εγώ μας, για να κάνω λίγο το σύμβολο διαβόλου, γιατί δεν θα αφήσω ούτε την Αμαλία την Κάτσου να μιλήσει. Okay. Σε καμία περίπτωση τον Παπακυριακόπουλο σε αυτή τη βάση. Λοιπόν, θα πω ότι ο καθένας μπορεί να γράψει σε αυτόν τον τόπο, γιατί υπάρχουν νόμοι, ό,τι θέλει και θα αναλαμβάνει την ευθύνη αυτό που γράφει, γιατί υπάρχει και δικαιοσύνη, έτσι δεν είναι? Έτσι. Δεν υπάρχουν νόμοι, αγωγές κλπ. Αλλά τώρα δεν αποσύρεται τη μήνυση τώρα. Ρίξει λίγο το σύστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και μαζί με τη μήνυση βάλετε αγωγή, και δεν στην ΕΤΕ και μια τέτοια πώς θα γίνει. Αποσύρεται και το νόμο για τα κανάλια. Αφήστε το να πάει λίγο παραπίσω τώρα για να τελειώνουμε. Να ηρεμήσουμε. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Τίποτε. Δεν γίνονται από εμάς. Και όσοι σκέφτονται ότι θα πέσει η κυβέρνηση ή θα αλλάξει η κυβέρνηση για να μην γίνουν αυτά, επίσης δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Να πάμε λίγο στα κανάλια. Τι γίνεται τώρα, τι θα γίνει? Πάλι τα ίδια. Πώς θα προχωράμε κανονικά? Θα διαγωνισμός γίνει, σε λίγες μέρες. Τέσσερα πανελλαδικά κανάλια γίνεται σφαγή ήδη. Σε λίγες μέρες θα βγουν τα τεύχη του διαγωνισμού. Ναι. Θα γίνει διαβούλευση δημοκρατικότητα, ουσιαστική διαβούλευση. Ναι. Και καλούμε όλους ενδιαφερόμενους και τους πολίτες, ναι, να καταθέσουν τις απόψεις τους. Mm-hmm. Στη συνέχεια τα αρμόδια όργανα, το αρμόδιο Υπουργείο, ο Νίκος ο Παπάς και οι συνεργάτες του θα αποφασίσουν για τους τελικούς όρους του διαγωνισμού και θα προκυρηθεί ο διαγωνισμός για τα τέσσερα πανελλαδικά κανάλια ψηφιακής ευρωεκπομπής γενικού περιεχομένου. Μετά τα περιφερειακά, έτσι, ναι. Αν υπάρξει χώρος, θα είναι μετά τα περιφερειακά και αν θα υπάρξει πρόβλημα για τα περιφερειακά και αν υπάρξει χώρος, στη συνέχεια δίνεται και η δυνατότητα για να υπάρξουν πιθανά κάποια θεματικά ή να μην υπάρξουν. Αυτό θα το αποφασίσει πάλι το. Το αφήνετε πάντως ανοιχτό να το δούμε τότε. Μα υπάρχει πρόβλημα στον νόμο. Χρονικός προσδιορισμός ολοκλήρωση μέσα στο Μάρτιο. Ολοκλήρωση. Το 2035 είπατε, όχι, δεν άκουσα καλά. Θεωρούμε ότι. Κάτι θες να πεις εσύ ο τώρα. Διαγωνισμός, ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Που σημαίνει ότι θέλουμε τουλάχιστον, αν θυμάμαι καλά, 45 ημέρες να είναι. Να τρέχει ο διαγωνισμός από τη μέρα που θα βγει η προκήρυξη και μετά πιστεύω ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ σύντομη. Συνέχεια τρέχει το εξάμηνο που μπορεί κάποιος που θα έχει πάρει άδεια, κάποιο κανάλι, να προετοιμάσει τις εγκαταστάσεις του και τις υπόλοιπες προδιαγραφές προκειμένου να αρχίσει να εκπέμπει. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι θα το έχετε ακούσει και εσείς κύριε Σπίτζη, κύριε Υπουργέ, ότι θα μείνουν πολύ άνεργοι στα κανάλια με αυτό το οποίο πάτε να κάνετε. Τι τους απαντάτε? Καταρχάς, ότι έχουν μείνει πολύ άνεργοι από τα υπάρχοντα κανάλια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και μάλιστα τα τελευταία. Και πολλοί έχουν απολυθεί. Βέβαια, τα τελευταία τρία χρόνια. Έχει μειωθεί κατά πολύ ο αριθμός τους. Γίνονται πιέσεις και ασκούνται πιέσεις στους εργαζόμενους των καναλιών για να αλλάξουν οι συμβάσεις τους, να γίνουν πιο ελαστικές. Επιχειρείται από αυτά τα κανάλια και προς τους εργαζόμενους αλλά και προς όλους τους πολίτες. Να πούν ότι όλα αυτά γίνονται γιατί υπάρχει κακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει αυτόν τον κακό νόμο. Γίνεται πολλά χρόνια αυτό και στο Υπουργείο το έχουμε ζήσει και σε άλλους κλάδους. Ναι. Που εκτιμώ ότι θα ανέβει ο αριθμός των απασχολούμενων και των εργαζόμενων στο νέο τηλεοπτικό τοπίο. Ναι. Γιατί θα έχουμε και έχουμε προβλέψει άλλου είδους προδιαγραφές για τη λειτουργία κάποιου καναλιού γενικού περιεχομένου ή και των περιφερειακών καναλιών. Εσείς δηλαδή, αυτό που ζητάτε τα 400 άτομα είναι το κατελάχιστον. Αν ο εργοδότης θέλει να πάρει παραπάνω, μην ξεχνάμε. μισό λεπτό. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα, παραδείγματος χάρη, Μέγκα, Αντένα και Μέγκα, Αντένα και Αλφα έχουν 500 άτομα περίπου. 510, 540, 560. Θεωρώ ότι με τις προδιαγραφές που έχουμε. Ο ελάχιστος αριθμός που προβλέπεται στον νόμο δεν είναι τίποτα. Όταν προβλέπει συγκεκριμένες ζώνες ειδησιογραφικού περιεχομένου, όταν προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, όταν προβλέπεται στον νόμο και φτιάχνουμε ήδη μητρώα
για τους τεχνικούς και τους εργαζόμενους στα κανάλια. Προφανώς ένα κανάλι για να λειτουργήσει με τέτοιες προδιαγραφές θέλει πολύ περισσότερους εργαζόμενους από τους 400. Θέμα, πώς θα το χαρακτηρίζατε, με τους εκδιαστές, δημοσιογράφοι, εκδιαστές, βόρβορος, δηλαδή ακούγεται... Εκδότες. Μας χαλάει, εκδότες. Δηλαδή ένα σχόλιο, ένα πολιτικό σχόλιο για όλη αυτή την υπόθεση, έτσι όπως έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα. Τίποτα, εγώ θέλω να σας πω μόνο ότι εύχομαι να είναι το μοναδικό περιστατικό συμμορίας του διαδικτύου με εκβιασμούς. Είναι πάρα πολύ λυπηρό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και τέλος πάντων, εδώ που έχουμε φτάσει, θέλω να μιλήσω καθαρά πολιτικά σήμερα. Νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του, διότι ακριβώς πριν περίπου 10 μέρες υπήρχε ένα δελτίο τύπου από το ποτάμι, το οποίο με χαρακτήριζε ως υπεργενικό ότι πάμε να βάλουμε έλεγχο στο διαδίκτυο. Και προκαλώ και το ποτάμι και όποιον θέλει να μου βρει μία δήλωση για το Μητρό Online Media, όπου εμείς λέμε ότι θα παρέμβουμε στο περιεχόμενο. Απ' την άλλη, το γεγονός ότι είχα πει στη συνέντευξη μου ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα διασποράς ψευδούς συκοφαντικής είδησης, δυσφήμισης και εκβιασμού στο διαδίκτυο, εάν αυτό είναι πρόβλημα και αν πραγματικά μπαίνει ένα ερώτημα, δεν θέλει δηλαδή να ρυθμιστεί ένα τοπίο, τι πραγματικά θα επιδιώκει αυτή τη στιγμή όποιος εναντίθεται στο Μητρό Online Media. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει είναι να εφαρμόσουμε τους νόμους. Η πρώτη απόπειρα ουσιαστικά διαφάνειας όσον αφορά τη διαφημιστική προβολή των προγραμμάτων και των φορέων του Δημοσίου ήταν με το νόμο 2328 του 1945 από τον κύριο Βενιζέλο. Όσον αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία της κρατικής διαφήμισης, δεν βρίσκονται οι τράπεζες. Εκεί όμως έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ο κύριος Δραγασάκης και σε αυτό αναφέρεστε στο δελτίο τύπου. Η κρατική διαφήμιση όμως, με τη στενή έννοια του όρου, αυτή του κράτους, δηλαδή των δημόσιων φορέων, υπουργεία, εποπτευόμενοι φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δέκα ιστορίες και ιδιωτικού δικαίου και περιφέρειες και ΟΤΑ, είναι υποχρεωμένα να καταθέσουν στη Γενική Γραμματέα. Αυτό, γραμματέα, αυτό όφιλα να το κάνουν εδώ και 20 χρόνια, αλλά δεν το κάνανε. Εγώ έχω στείλει πάνω από 6 ενημερωτικά σημειώματα και εγκυκλίους προς όλους τους φορείς ότι οφείλεται να μας πείτε πού πάνε τα λεφτά της διαφημιστικής προβολής. Μιλάμε για ποσά που αφορούν πάνω από 30.000. 30.000 το σύνολο, ή θα έχουμε αυτό που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν, ο Θάνος θα ξέρει πολύ καλά. 28 ένα τιμολόγιο, 29 το άλλο τιμολόγιο. Όχι, το άλλο 23, το άλλο 12. 30 στο σύνολο όλα τα τιμολόγια. Δηλαδή να μην σπάνε τα ποσά. Βεβαίως, αυτό μιλάμε. Για, το σύνολο της χρονιάς. Εάν ένας Δήμος αποφασίσει ότι για τη διαφημιστική του προβολή θέλει να χαλάσει μόνο 29.000, είναι εντάξει. Ναι, αλλά όχι, εμάς... Άλλο λέω γενικέ μου. Ότι συνήθως τεμαχισμό ποσών. Όχι, δεν θα γίνεται αυτό. Αυτό είναι παράνομο. Αλλά ο νόμος θα προχωρήσει και είναι ένας νόμος απολύτως συμβατός και με το ευρωπαϊκό δίκαιο και με τις συνταγματικές επιταγές. Και πλανώνται πλάνοι νυχτρά όσοι νομίζουν ότι θα τον εμποδίσουν με ευκολίες. Και εδώ πάλι για το διαδίκτυο θέλω να πω κάτι, διότι έχουν βγει πάρα πολλές ανακρίβειες όσον αφορά τα στοιχεία των γραφείων τύπου που υπάγονται στις πρεσβείες μας και όσον αφορά και άλλου είδους έγγραφα και για τη μελέτη της Φλωριντίας κτλ. Ο νόμος είναι δεμένος συνταγματικά, είναι, ανοίγει μια αγορά, είναι απολύτως συμβατό με τις κοινοτικές επιταγές και λαμβάνει υπόψη του σοβαρά και τα θέματα της βιωσιμότητας και τεχνολογικές εξελίξεις. Μετά θα προχωρήσουν και τα περιφερειακά κανάλια και τα. Βεβαίως θα προχωρήσουν τα περιφερειακά. Εκεί θα χρειαστούμε ένα νέο χάρτη συχνοτήτων. Είναι μια άλλη είδους συζήτηση και ιστορία. Για τα θεματικά. Για τα θεματικά δεν γνωρίζω. Εγώ το μόνο ξέρω ότι εμείς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σκληρά για να παρουσιάσουμε μια προκήρυξη η οποία αφορά τα κανάλια τα οποία μπαίνουν σε κάθε σπίτι. Δηλαδή, θα είναι ένα κανάλι. Τα μεγάλα κανάλια θα είναι ένα κανάλι. Τα κανάλια ελεύθερης λήψης, επίγειας ψηφιακής ευρεκπομπής. Τα κανάλια που κάθε πολίτης αυτής της χώρας έχει πρόσβαση, ακριβέστερα όχι κάθε πολίτης, διότι η μετάβαση στο ψηφιακό σήμα από την DJ δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει γίνει με το σωστό τρόπο. Δυστυχώς ακόμη οι συμπολίτες μας στην Ψέρυμο, στη Θράκη αλλά και στην Κρήτη ακόμη έχουν πρόβλημα να δουν τηλεόραση. Αλλά τέλος πάντων η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών έχουν πρόσβαση. Αυτά τα κανάλια παίρνουν το μεγάλο μέρος της διαφημιστικής αγοράς, μέρος των οποίων είναι και κρατική διαφήμιση, δηλαδή χρήματα του ελληνικού λαού. Και αυτά τα κανάλια είναι ναυαρχίδες του τηλεοπτικού οικοσυστήματος, είναι αυτά τα κανάλια που πρέπει να σηκώσουν τεχνολογικά την τηλεοπτική αγορά, η οποία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι στα επίπεδα τα οποία θα έπρεπε να είναι. Αυτό που ότι ο νόμος για τα κανάλια θα
Κάποιοι θα το προσβάλλουν, η Ένωση δηλαδή, των καναλιών των πανελλαδικών θα το προσβάλλει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για αυτό. Σε αυτό τι έχετε να απαντήσετε? Εγώ θέλω να πω ότι όποιο στάνεται ότι αδικείται μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια. Δεν παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη. Όποιο στάνεται ότι έχει δίκιο να πάει στα δικαστήρια. Και ο καθής έχει τα δικά του όπλα. Εγώ ξέρω όμως ότι έχω ένα μηδιακό σύστημα με πάρα πολλές παθογένειες. Και όλα αυτά μας είπατε ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει μέχρι τέλος Μαρτίου. Τέλος Μαρτίου το έχουμε προγραμματίσει. Είναι πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοιου είδους απόπειρα. Από ό,τι βλέπω και με χαροποιεί αυτό, υπάρχει ανταπόκριση όσον αφορά και τα θέματα εποπτείας κρατικής διαφώμισης από, και από τις περιφέρειες και από τους Δήμους και από Υπουργεία και άλλους εποπτευόμενους φορείς. Και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους επαγγελματίες και τους οργανωμένους φορείς του κλάδου.